Thank you.
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Είμαι η Μπόνα Westcott, διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εδώ απόψε για την διάλεξη της διδάκτορος Αγγελικής Κωτερίδης. Και επίσης καλωσορίζω και όλους εσάς που παρακολουθείτε διαδικτυακά. Είναι μεγάλη μας τιμή που φιλοξενούμε εδώ στο Cotsen Hall την διδάκτορα Αγγελική Κωτερίδη. Η αφησίωσή της και η επιστημονική της συνεισφορά στην μελέτη των αρχαίων εγών είναι θρυλική. Επίσης, μέσα από την ευρύτερη ερευνά της, έχει σχηματίσει την κατανόησή μας για τον μακεδονικό κόσμο. Είναι επίσης μεγάλη χαρά για εμάς να συνεργαζόμαστε με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για να σας παρουσιάσουμε την απόψινή ομιλία. Θέλω να συγχαρώ το Μουσείο για την εξαιρετική έκθεση «Χειρόνιο» 2 Αυγουστού 338 π.Χ. μία ημέρα που άλλαξε τον κόσμο και για την διοργάνωση του σχετικού συνεδρίου την περασμένη εβδομάδα. Όπως πληροφορηθήκαμε στο συνέδριο και όπως γνωρίζουμε και από την δική μας εποχή, τα γεγονότα μιας μόνο ημέρας μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Όμως, οι συνθήκες που οδηγούν σε εκείνη την ημέρα είναι πολύπλοκες και οι συνέπειες δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Εκ μέρους των μέλων της Αμερικανικής Σχολής, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και φυσικά όλους εσάς που μας δώσατε αυτήν την εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστούμε τα επιστημονικά μας ενδιαφέροντα με την ευρύτερη αρχαιολογική κοινότητα και το ενδιαφερόμενο κοινό. Και τώρα καλωσορίζω στο βήμα την πρόεδρο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, κυρία Μερανόπουλου, που θα επιθυμεί σύντομο χαρισμό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Όπως γνωρίζετε, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται η έκθεση «Χειρόνια 2 Αυγούστου 338 π.Χ. Μία μέρα που άλλαξε τον κόσμο για μία μάχη, ιστορικό ορόσημο». Πρόκειται για τη μάχη που έγινε στη Χειρόνια, στην οποία οι Μακεδόνες του Φιλίππου του Δευτέρου και του νεαρού Αλεξάνδρου αντιμετώπισαν τη Θήβα, την Αθήνα και τους συμμάχους τους. Με τη μάχη αυτή εγκαθιδρύθηκε η Μακεδονία ως κυρίαρχη δύναμη στα ελληνικά πράγματα και άνοιξε το δρόμο για τη γέννηση ενός νέου κόσμου που επέτρεψε στον ελληνικό πολιτισμό να φτάσει στα όρια της τότε γνωστής οικουμένης. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που υποδεχόμαστε απόψε την αρχαιολόγο δόκτωρα Αγγελική Κωτερίδη. Το έργο της οποίας
στην πατρίδα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου αποτελεί σταθμό όχι μόνο για την αρχαιολογική επιστήμη, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Προχθές είχαμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στο μουσείο μας με θέμα «Τη μάχη της Χερόνιας στη διαχρονία της» και σήμερα θα την απολαύσουμε ξανά για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την έκθεσή μας. Ευχαριστούμε θερμά και την ίδια που παρόλο το φόρτο της δέχτηκε να πραγματοποιήσει κοντά μας δύο διαλέξεις μέσα σε λίγες μόνο μέρες, αλλά και την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και τη διευθύντριά της, καθηγήτρια Μπόνα Westcott, για τη συνδιοργάνωση και τη φιλοξενία της εκδήλωσης αυτής. Καλό στο βήμα, τον Πάνο Ιωσήφ. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ποιητής ιστορικός. Ποτέ μου δεν θα μπορούσα να γράψω μυθιστόρημα ή θέατρον. Αλλά αισθάνομαι μέσα μου 125 φωνές να με λέγουν ότι θα μπορούσα να γράψω ιστορίαν. Με αυτά τα λόγια αυτοπροσδιορίζεται ο μεγάλος Αλεξανδρινός Καβάφης κάπου μεταξύ 1923 και 1933, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γεωργίου Λεχονιώτη. Και θα ρει κανείς, όπως συχνά συμβαίνει με αυτούς που παθιασμένα καταγίνονται με τον ελληνιστικό κόσμο και την ιστορία του, ότι ο Καβάφης περιγράφει και προσδιορίζει τη σημερινή μας ομιλήτρια. Η γεννημένη στη Θεσσαλονίκη Αγγελική Κοταρίδη σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου αποφύτησε με άριστα, πριν συνεχίσει με υποτροφία του γερμανικού κράτους στις μεταπτυχιακές της σπουδές στην κλασική, προϊστορική και μεσαιωνική αρχαιολογία, στην ιστορία της τέχνης, στην αρχαία και μεσαιωνική φιλολογία, στην εθνολογία και στη θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Για σειρά ετών εργάστηκε ως βοηθός του μεγάλου Μανώλη Ανδρώνικου στην ανασκαφή της Βεργίνας και από το 1991 ως πρώτη επιτυχούσα στον διαγωνισμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του 1989 εντάχθηκε στο δυναμικό του Υπουργείου Πολιτισμού. Από το 2010 έως το 2014 υπήρξε διευθύντρια της 17ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, από το 2011 και της 10ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και από το 2014 μέχρι και την αφιπηρέτησή της το 2024 της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Υπήρξε ταυτοχρόνως διευθύντρια των μουσείων της Πέλλας, του Αρχαιολογικού και Βυζαντινού της Βέρειας, καθώς και του Μουσείου των Αιγών, ενώ σχεδίασε και διοργάνωσε σειρά μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ήταν υπεύθυνη για τη σχεδίαση και την ορίμανση σειράς έργων συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, επέβλεψε και συμμετείχε στη σύνταξη πολυάριθμων μελετών, αλλά και στην υλοποίηση μιας σειράς έργων αυτεπιστασίας στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Κοζάνης. Κυρίως, η δράση της ήταν πολυσχηδής, αφού δεν περιορίστηκε μόνο στην αρχαιότητα, αλλά αποκατέστησε μνημεία διαφόρων περιόδων από την μεσαιωνική μέχρι και την Οθωμανική περίοδο και μετά. Η Αγγελική Κοταρίδη είναι επίσης κινητήρια δύναμη πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης των θησαυρών των Βασιλικών Τάφων και του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών, το τελευταίο μωρό που μας χάρισε, αλλά και η διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνη για το έργο της αναστήλωσης του ανακτόρου του Φιλίππου του Δευτέρου στη Μητρόπολη των Μακεδόνων, αλλά και του ψηφιακού μουσείου για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγαίες στην Οικουμένη, όπως αποκαλείται, είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ψηφιακό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αφορά στη συστηματική ανάδειξη της σημασίας όχι μόνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και ολόκληρου του αχανούς ελληνιστικού κόσμου και της πάντα επίκαιρης κληρονομιάς του. Θα έλεγα ότι αποτελεί την επιτομή του αρχαιολόγου πεδίου, αλλά έχει να επιδείξει ταυτοχρόνως σημαντικό ερευνητικό έργο με ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο Κουβέιτ. Σε ένα μικρό νησάκι εκεί πέρα, κάπου στον μυχό του κόλπου. Έχει δημοσιεύσει 9 βιβλία και περισσότερα από 120 επιστημονικά άρθρα. Υπήρξε μέλος του ΚΑΣ και του Συμβουλίου των Μουσείων, καθώς και διαφόρων άλλων συμβουλίων και επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού. Για το έργο της έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Επιστρέφω στα λόγια του Καβάφη με τα οποία ξεκίνησα. Ο λόγος της Αγγελικής είναι ιστορικός και ποιητικός συνάμα. Σίγουρα θεατρικός, τόσο λόγω χαρακτήρα όσο και λόγω σπουδών και μεταβεβαιότητας είναι αυτή που ακούει, όπως και ο Καβάφης, τις 125 φωνές να τις δηλώνουν ότι πρέπει να γράψει ιστορία και να πει το αφήγημα των κατοίκων της ελληνιστικής οικουμένης με λόγο ιστορικό, ποιητικό και γιατί όχι και θεατρικό. Αγγελική, το μικρόφωνο.
Πολλά ευχαριστώ από μένα στην κυρία Μαρινοπούλου, στο μουσείο που με κάλεσε, στον Πάνο και στο Γιάννη, τους συναδέλφους. Δεν κρατάμε τους τύπους μεταξύ μας. Χαίρομαι που θα σας μιλήσω για κάτι που είναι η αρχή ενός πράγματος. Συνήθως μιλάμε για το τέλος. Δηλαδή, προχθές στο συνέδριο μιλούσα για το ανάκτορο και την αρχιτεκτονική γενικά, που είναι το τέλος μιας έρευνας. Απόψε θα έχω το θράσος να σας μιλήσω για την αρχή μιας έρευνας, που χαίρομαι πάρα πολύ ότι θα αρχίσει, αν όλα πάνε καλά, και μάλλον φαίνεται ότι όλα πάνε καλά, αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, πώς... Για κάτω κάτι. Λοιπόν, ναι. Θα μιλήσουμε για το γυμνάσιο και τι σημαίνει γυμνάσιο στην αρχαιότητα και ειδικότερα στη Μακεδονία. Θα μιλήσουμε για αυτή τη συναρπαστική συνάντηση που όλοι ξέρουμε αλλά πρέπει να ξαναμάθουμε, που είναι ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης. Και θα μιλήσουμε αρκετά για τις συνέπειες που είχε αυτό στον κόσμο. Βέβαια, οι συνέπειες είναι αχανείς και θα έπαιρνε ώρες να μιλάμε για αυτές. Θα δούμε όμως μερικές ωραίες εικόνες. Να ξεκινήσουμε όμως από κάτι βασικό. Οι Μακεδόνες είναι πολύ αδικημένοι. Είναι αδικημένοι από τον τρόπο που τους έχει προσεγγίσει η ιστορία. Συνακόλουθα και η αρχαιολογία. Είναι αδικημένοι από το πώς τους διάβασε το ελληνικό κράτος. Γιατί, θυμηθούμε τον Παπαρηγόπουλο, ας πούμε, που δεν τους θεωρεί Έλληνες, τους θεωρεί βάρβαρους. Είναι αδικημένοι ακόμα και από τις σύγχρονες προσεγγίσεις, γιατί μπλέχτηκαν σε νεωτερικά γεωπολιτικά θέματα, ως μειόφυλαν, διότι οι αρχαίοι Μακεδόνες είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ο λόγος που έχουμε μία αρνητική προσέγγιση. Βέβαια, τον Αλέξανδρο τον ξέρουμε. Τον αγαπάμε ή τον μισούμε. Μέσος δρόμος με τον Αλέξανδρο δεν υπάρχει. Εγώ είμαι στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει όμως ο καημένος ο Φίλιππος, ο οποίος είναι ένας τρομακτικά σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος από το δημοτικό μας είναι πολύ αντιπαθής. Και γενικώς δύσκολα συμπαθεί κανείς τον Φίλιππο. Ένας συμπαθούσε, ας πούμε. Ένας λόγος που σημαίνει αυτό είναι η κατάσταση της ιστορίας, των ιστορικών πηγών, δηλαδή της αρχαιότητας. Διότι μαθαίνουμε για τους Μακεδόνες, επειδή ξέρετε έχουν χαθεί πολλά κείμενα, έτσι έχουν χαθεί πηγές, μαθαίνουμε για τον Φίλιππο κυρίως από τον Δημοσθένη. Τον βλέπετε εδώ πάνω. Ο Δημοσθένης όμως δεν είναι ιστορικός. Ο άνθρωπος δεν φιλοδόξησε να γράψει ιστορία, δηλαδή έστω και όσο... Μπορεί κανείς να είναι αντικειμενικός, πάντα υπάρχει υποκειμενική προσέγγιση του μελετητή, αλλά άλλο είναι προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός ως ιστορικός και άλλο είμαι στη Βουλή και κάνω αγώνα εναντίον του πολιτικού μου αντιπάλου. Ο Δημοσθένης είναι στη δεύτερη κατηγορία. Ό,τι μας σώθηκε για τον Φίλιππο είναι λόγοι του Δημοσθένη εναντίον του Φιλίππου. Η ιστορία με τους Μακεδόνες που είναι βάρβαροι έρχεται από τον Δημοσθένη κυρίως. Ο οποίος όταν σου λέει βάρβαρους δεν εννοεί ότι αυτοί δεν μιλάνε ελληνικά και δεν είναι Έλληνες φυλετικά. Εννοεί ότι έχουν ένα βαρβαρικό πολιτικό σύστημα. Διότι για τον Δημοσθένη που είναι προσκολλημένος στην Αττική Δημοκρατία και λίγο παλιωμοδίτης για την εποχή του, η βασιλεία των Μακεδόνων είναι η πεμπτουσία της βαρβαρότητας. Βέβαια, για να κρατάμε το ίσο, υπάρχει και ο άλλος κύριος που έχουμε εκεί στη γωνία, ο σοβαρός γυραιός Αθηναίος πολιτικός, ο Ισοκράτης, ο οποίος κατάλαβε το αδιέξοδο της κατάστασης στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα στην Νότια Ελλάδα, όπου όλοι σκοτώνονταν με όλους κυριολεκτικά. Διαβάστε τα ελληνικά του Ξενοφόντα, είναι τραγική η κατάσταση. Και ο καημένος ο Ισοκράτης που πέθανε 98 χρονών, αλλά μεσόαστας φρένας, έγραφε στο Φίλιππο, επειδή ο Φίλιππος ήταν απόγονος του Ηρακλή, έτσι, αυτοί είναι αργίτες, είναι η οικογένεια των Τιμενιδών που έρχονται κάποια στιγμή από το Άργος και ανάγουν καταγωγή στον Ηρακλή, το οποίο στην αρχαιότητα γίνεται αποδεκτό. Δεν θεωρείται δηλαδή μυθικό όπως για μας. Εν πάση περιπτώσει, ο Ισοκράτης καλεί τον Φίλιππο να προσομοιάσει στον προ-προ-προ-προ-προ-παππού του και να επιτέλους να ενώσει τους Έλληνες ξανά όπως τους ένωσε ο Ηρακλής και να τους οδηγήσει στην Ασία και να φέρει ενότητα και ομόνοια στους Έλληνες και ελληνικό πολιτισμό στους βάρβαρους της Ασίας. Αυτό είναι στην επιστολή προς τον Φίλιππο. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να
Τι λάθος κάνω. Γιατί δεν. Κολλάει. Κάτι κάνει. Συγγνώμη, πρέπει να πάμε στο επόμενο. Εδώ. Εδώ. Ναι, ναι. Με αυτό, δεξιά. Αν το πιείς από εδώ, κλείνει. Ωραία. Λοιπόν, η καλύτερη αξιολόγηση για τον Φίλιππο, κατά τη γνώμη μου, είναι τελικά αυτή που κάνει ο γιος του. Όταν ο Αλέξανδρος έχει γυρίσει από την εκστρατεία της Ινδίας, ένα χρόνο πριν πεθάνει, το 324, είναι στην Όπη, έξω από τη Βαβυλώνα, κοντά στη Βαγδάτη, και εντάσσει στο στρατό, τον κουρασμένο στρατό. Ξέρετε, ο Αλέξανδρος δεν είχε άπειρο στρατό. Είχε καμία. Όταν έφυγε, είχε 30.000 πεζούς και 5.000 υπείς. Από αυτούς, καμιά 9.000 ήταν Μακεδόνες. Έτσι, για τα. Έχουμε στα μεγέθη. Και μετά, καθώς πήγαινε, είχε βέβαια απώλειες, όχι τρομακτικές. Ερχότανε νεότεροι, φεύγανε γυρεότεροι. Αλλά έξυπνος πολύ όπως ήταν, ενέταξε στο στρατό, ετοίμασε 30.000 επιγόνους. Αυτοί ήταν Πέρσες, Γεδρόσοι, Βακτριανοί, Σογδιανοί κλπ, τους οποίους είχαν εκπαιδεύσει τον ελληνικό τρόπο μάχης και τα ελληνικά όπλα. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι επίγονοι. Όταν λοιπόν εντάχθηκαν οι 30.000 επίγονοι στο στρατό, οι Μακεδόνες επαναστάτησαν. Στο στυλ, τι μας έφερε στους βάρβαρους και διώχνε, γιατί έστελνε πίσω τους γυρεούς. Τώρα, αν συνειδητοποιήσουμε ότι η αρχαία μάχη είναι μια τρομακτική διαδικασία σώματος, έτσι. Πρέπει να είσαι κομμανέτσι για να. Είναι σαν κάτι σαν όηξα καταδρομής, αλλά συνεχώς είναι μόνο αυτό. Δεν έχει είμαι κάπου πίσω από κάτι κουμπιά και πατάω και πέφτουν βόμβες. Είμαι μπροστά και τρώω ξύλο, είναι ο αρχαίος πόλεμος. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι κουράζονταν σωματικά, τσακιζόταν. Δηλαδή δεν μπορούσε ένας εξιντάρης, παρά σε σπάνιες περιπτώσεις, να πολεμάει το ίδιο αποδοτικά όπως ένας εικοσάρης. Οπότε εκεί έπρεπε να εντάξει αυτούς και αυτός ήθελε να ενοποιήσει τους λαούς και να μην τους χωρίζει. Λοιπόν, κάνανε επανάσταση αυτοί και του είπανε τράβαμε τον πατέρα σου, εννοώντας το Δία, και άσε μας τα γυρίσουμε, θα φύγουμε εμείς. Και ο Αλέξανδρος θύμωσε πολύ, βγήκε και τους μίλησε. Και ουσιαστικά έκανε μία σούμα του τι τους πρόσφερε ο πατέρας του και το τι έκανε ο ίδιος. Αυτός ο λόγος καταγράφεται από τον Αριανό και όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν ότι είναι από τα πολύ αυθεντικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι φαντασιακό του Αριανού. Ο Αριανός ήταν έτσι και σχολαστικός μελετητής. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Αλέξανδρος λέει στους Μακεδόνες, που τον ξέρουν πολύ καλά, τι τους έκανε ο Φίλιππος. Εδώ είναι. Τι έκανε ο Φίλιππος και είναι η καλύτερη αξιολόγηση για τον Φίλιππο. Θα σας διαβάσω λίγη μετάφραση, όχι όλο το κείμενο. Και λέει, αρχίζει ο Αλέξανδρος, όταν σας πήρε στα χέρια του ο Φίλιππος, ήσασταν φτωχοί νομάδες. Οι πιο πολλοί φορούσατε προβιές και βόσκατε στα βουνά λίγα γιδοπρόβατα και δίνατε γι' αυτά χαμένες μάχες με τους Ιλυριούς και τους Τριβαλούς και τους γείτονές σας τους Θράκες. Ο Φίλιππος σας έδωσε να φοράτε χλαμίδες. Σας έβαλε δηλαδή κοστούμια, θέλει να τους πει, αντί για γιδοτόμαρα. Σας κατέβασε από τα βουνά στους κάμπους και σας έκανε άξιους να πολεμάτε τους βάρβαρους, όχι κρυμμένοι σε απόκριμνους τόπους, αλλά έχοντας εμπιστοσύνη στη δική σας αξία και δύναμη. Σας έκανε δηλαδή αξιόμαχους. Σας έκανε αστούς και πολίτες, κατοίκους πόλεων, και σας έδωσε νόμους, και σας στόλισε, κόσμησε είναι η αρχαία λέξη, με ήθη Χριστά. Σας έκανε αφέντες εκείνων των βαρβάρων που πριν φοβόσασταν και έκανε Μακεδονία το μεγαλύτερο μέρος της Θράκης. Καταλαμβάνοντας τα πιο σημαντικά λιμάνια, άνοιξε τη χώρα στο εμπόριο και σας έκανε να εκμεταλλεύεστε χωρίς καμιά ανησυχία τις προσόδους των μεταλλίων. Μπορούσαν να κόψουν πάρα πολύ χρήμα, δηλαδή. Αυτό σημαίνει αυτό. Και όταν έγινε ηγεμόν αυτοκράτορ ολόκληρης της υπόλοιπης Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Πέρση, δεν το έκανε για τη δική του δόξα μόνο, αλλά προς δόξαν ολόκληρου του κοινού των Μακεδόνων. Είναι εδώ ουσιαστικά όλη η δουλειά που κάνει ένας Μακεδόνας βασιλιάς. Ο Μακεδόνας βασιλιάς νοιάζεται το λαό του σαν να είναι ο πατέρας του. Αυτό είναι η δουλειά του. Γι' αυτό είναι Αλέξανδρος. Ή Αμίντας κατά προτίμηση. Το Φίλιππος είναι τρίτο παιδί. Είναι, δηλαδή, τα πρώτα ονόματα ήταν Αλέξανδρος και Αμίντας. Αλέξανδρος προστατεύει τους άντρες, Αμίντας αμήνεται υπέρ των ανδρών. Δηλαδή είναι ο προστάτης και γι' αυτό ο βασιλιάς είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
Και μετά στο λόγο αυτόν τους λέει: «Εγώ δεν είμαι πάντα μπροστά, δεν είμαι πληγωμένος από το κεφάλι ως τα πόδια». Είναι πολύ συγκινητικός λόγος. Τέλος πάντων, τελείωσε το λόγο και σκόθηκε και έφυγε. Οι Μακεδόνες, λέει, βάλαν τα κλάματα και αμέσως πιάσαν τους προτέτειους της τάσης και τους παρέδωσαν να τιμωρηθούν και κλαίγανε μέχρι που ο Αλέξανδρος βγήκε έξω και συμφιλιώθηκαν και τους αγκάλιασε και μετά έγιναν οι γάμοι στα Σούσα. Βεβαίως οι βετεράνοι έφυγαν, πήραν το εφάπαξ τους και γύρισαν πίσω και ο Αλέξανδρος πέθανε. Μάλλον τον φαρμάκωσαν τον Αλέξανδρο, το μυθιστόρημα έχει δίκιο. Είναι η οικογένεια του Κάσανδρου. Έτσι τελείωσε ο Αλέξανδρος. Στο Φίλιππο τώρα. Λοιπόν, αυτούς τους που λέγαμε με τις γιδοπροβιές, μπορούμε να τους δούμε κάπου. Είναι καταπληκτικό. Βλέπετε, ο τελευταίος στη γωνία δεξιά είναι από την ζωφόρο του τάφου του Φιλίππου, από τη σκηνή κυνηγιού. Αυτός εδώ δηλαδή, που φαίνεται και καλά, βλέπουμε και το πρόσωπό του, είναι ντυμένος με μία προβιά. Και κάνει βοηθητικές δουλειές στο κυνήγι. Έχει ένα δίχτυ και μαζεύει το σκοτωμένο ζώο μέσα στο δίχτυ. Και δίπλα βλέπουμε τον νεαρό χλαμιδοφόρο με την καυσία, αυτό την τραγιάσκα των Μακεδόνων, που είναι η νέα συνειδητοποίηση των Μακεδόνων ως αστών και αρχηγών. Λοιπόν, τι έκανε ο Φίλιππος? Μεταρρυθμίσεις πολιτικές και κοινωνικές, ίδρυσε πόλεις με θεσμούς και άρχοντες, όπως έδειξε με την πρωτοποριακή του εργασία ο ακαδημαϊκός Μεσομιλτιάδης ο Χατζόπουλος. Αναδιοργάνωσε συστηματικά την παραγωγή, το εμπόριο και γενικά τα οικονομικά. Και αναδιοργάνωσε το στρατό. Στο νέο Μουσείο των Εγών, σε μία προθήκη, έχουμε τα όπλα. Ξεκινάμε από το 1000 π.Χ. των Μακεδόνων στη σειρά. Και εκεί από τα κράνη και αριστερά έχουμε λίγο πέμπτο. Και μετά βλέπετε πάνω το μακρύ, το άσπρο, με τη μύτη μπρος και πίσω, είναι η σάρισα του Ιππικού. Είναι το μεγάλο υπερόπλο του Φιλίππου. Ένα δόρυ που όταν το κρατάνε οι πεζοί είναι 6,5 μέτρα, όταν το κρατάνε οι πίσοι είναι περίπου 5,5 και χτυπάει και από πίσω. Των πεζών όχι, γιατί θα χτυπήσει τους ίδιους. Και ο Φίλιππος πρέπει να αναδιοργανώσει το στρατό. Και εκεί βλέπουμε και τα όπλα όλες των τύπων, τις αιχμές, τα ξύφη, τα σπαθιά. Αυτό που είναι σαν για τα γάνι, που μοιάζει σαν πουλί πάνω. Ωραία. Τέλος πάντων, εκείνο που το έσβησα είναι μια κοπίδα, χτυπάει ο Ιππέας από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, εκείνο δηλαδή. Και βλέπετε και αυτά που είναι σαν κουτάλια κάπως, τα οποία είναι στιλεγγύδες, τα οποία ταυτίζουν τους ανθρώπους ως αθλητές. Εμφανίζονται οι στιλεγγύδες στο τέλος του 5ου αιώνα, αρχές 4ου, με τον Αρχέλαο που θεσμοθετεί αγώνες πολλούς και γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Μακεδόνων. Ο πόλεμος είναι πολύ σημαντικός για την αρχαία κοινωνία. Δεν είναι όπως εμείς. Ο πόλεμος είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε άνοιξη φεύγουν οι Μακεδόνες και πάνε να πολεμήσουν. Ή οι Αθηναίοι, όλοι. Κάπου έχουν κάποιον πόλεμο. Διότι είναι ο βασικός τρόπος ζωής, να το πω. Είναι ζωτικό για αυτούς να επεκταθούν, να πάρουν, να ανοιχτούν, να γίνει κάτι. Οι Μακεδόνες, μέχρι τον καιρό του Φιλίππου, έχουν μόνο Ιππικό. Ουσιαστικά έχουν ένα στρατό που μας λέει ο Θουκυδίδης ότι είναι απολύτως αναξιόμαχος, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά οι εταίροι, οι λίγοι πλούσιοι, είναι αυτοί που μπορούν να εξοπλιστούν. Και ο κόσμος, ο πολίτης, δουλεύει στα χωράφια κάπως υποστηρικτικά. Βεβαίως όλοι οι Μακεδόνες, όπως οι Σπαρτιάτες, είναι στρατιώτες του βασιλιά, όλη τους τη ζωή. Έχουν αυτή τη σχέση, όπως τον Όμηρο. Τώρα, όταν ο Φίλιππος, η Μακεδονία στα χρόνια του, όταν ο Φίλιππος είναι μικρός, είναι διαλυμένη. Είναι ένα πολύ ταλαιπωρημένο βασίλειο και ο Φίλιππος πάει στα 13 του Όμηρο στη Θήβα, μαζί με άλλους 80 Μακεδόνες. Αυτό είναι σημαντικό, θα το ξαναθυμηθούμε. Βασιλιάς γίνεται ο αδερφός του, ο Περδίκας, και έχει εκείνη τη φοβερή τη μάνα, την Ευρυδίκη, που θα τη δείτε στο μουσείο μας, όταν θα έρθετε, το άγαλμά της. Και ο Περδίκας έχει και δάσκαλο τον μαθητή του Πλάτωνα, τον Εφραίο. Όταν γίνεται 18 χρονών, ο Φίλιππος γυρίζει στη Μακεδονία και ο Περδίκας με συμβουλή του Εφραίου, και ο Φίλιππος έχει σχέση με τον Πλάτωνα και την ομάδα του από τη Θήβα, τον στέλνει πέρα από τον Αξιό, να μην είναι και μέσα στα πόδια του ο νεότερος αδερφός και έχουμε θέματα,
Αλλά πέρα από τον Αξιό, κάπου εκεί προς την, πού να σας πω τώρα, προς το ανατολικό κομμάτι του νομού Θεσσαλονίκης, για να καταλάβετε, κάπου εκεί είναι ο Φίλιππος και οργανώνει, αρχίζει να οργανώνει λίγο στρατό. Αυτό είναι σωτήριο για τη Μακεδονία, διότι τον Αύγουστο του 359 π.Χ. μπαίνουν οι Ιλλυροί, οι τότε Αλβανοί δηλαδή, κάπου εκεί από τη Φλόρινα, και ο βασιλιάς τους βρίσκει στην μάχη, ο Περδίκας, σκοτώνεται ο Περδίκας στη μάχη τον Αύγουστο μαζί με 4.000 πεις. Δηλαδή πρακτικά η Μακεδονία είναι γυμνή. Όλοι τις υπερασπιστές έχουν σκοτωθεί. Και τότε έρχεται γρήγορα ο Φίλιππος με το λίγο στρατό που είχε, πάει στις Αιγαίες, διώχνει έναν ανταπετητή που φέρναν οι Αθηναίοι, τον Αργαίο, καταφέρνει να γίνει βασιλιάς, τον ανακηρύσουν. Οι Μακεδόνες ανακηρύσουν τον βασιλιά και ξεκινάει αυτή η εποπία. Η πρώτη δουλειά που έχει να κάνει ο Φίλιππος είναι να μαζέψει λίγο το μαγαζί, παντρεύεται κανένα δύο κυρίες, μία Ιλλυρή για να μαζέψει το μέτωπο με τους Ιλλυριούς, μία Κοζανίτισσα για να κάνει συμμαχία με τους Δυτικομακεδόνες. Μιλάμε για μικρά πράγματα, έτσι, κράτησε επίπεδο νομού εκείνη την εποχή. Και παράλληλα οργανώνει γρήγορα το στρατό. Κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Τι κάνει? Και αυτό είναι που λέει σας έκανε να υπολογίζετε τη δική σας δύναμη. Οργανώνει πεζικό. Οργανώνει την περίφημη Μακεδονική φάλαγγα. Και για, εν τω μεταξύ, πιο πολλοί ευγενείς έχουν χαθεί, έτσι, ή έχουν σκοτωθεί. Άρα χρειάζεται καινούρια ηγεσία, χρειάζεται καινούριους εταίρους, χρειάζεται καινούριους ανθρώπους να στηριχτεί. Οπότε ονομάζει το πεζικό πεζέτερους, δηλαδή πεζούς φίλους του βασιλιά. Εταίρος είναι φίλος, είναι πολύ σημαντικό, είναι κοινωνική άνοδος. Και τους δίνει μισθό. Κανονικά τους πληρώνει, διότι αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν να ασκηθούν και να γίνουν καταδρομείς, έτσι, όικ, να ανεβαίνουν στα βουνά και να κάνουν τα φοβερά που έπρεπε να κάνουν στη μάχη, σημαίνει ότι δεν πήγαιναν στα χωράφια, έτσι. Δεν μπορούσαν να βόσκουν τα πρόβατά τους. Έπρεπε να αναλάβει κάποιος άλλος αυτή τη δουλειά. Άρα τους πληρώνει και δημιουργεί τους πεζέτερους. Όλο αυτό, συνοψίζω, σημαίνει ανθρώπους που γυμνάζονται πάρα πολύ. Μικρούς και μεγαλύτερους, και πρέπει από μικροί να μαθαίνουν την τέχνη του πολέμου. Τι ξέρουμε για την εκπαίδευση των Μακεδόνων στα χρόνια του Φιλίππου? Να πω καλύτερα, τι ξέραμε? Σχεδόν τίποτα. Το μόνο που ξέραμε ήταν αυτό το πολύ ωραίο χωρίο που διαβάζουμε εδώ. «Σχολήν μενούν αυτής και διατριβήν», δηλαδή τόπο διδασκαλίας και διαμονής, απέδειξεν, ο Φίλιππος τους έδωσε, το περί Μίεζαν νυμφαίων, το νυμφαίο που είναι στη Μίεζα, όπου μέχρι τώρα, στα χρόνια του Πλούταρχου, δηλαδή το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Μιεζείς δείχνανε τα πέτρινα καθίσματα έδρας Λιθίνας και υπόσκιους περιπάτους. Αυτοί οι δύο που πήγαιναν τους περιπάτους εκεί ήταν ο Αριστοτέλης και ο Αλέξανδρος. Και βεβαίως αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ρομαντικό χωρίο, το οποίο ταιριάζει στον τρόπο που είχε στο μυαλό του ο ρομαντισμός του 19ου αιώνα για τη συνάντηση του δάσκαλου με τον μαθητή, και έχει δημιουργήσει μία κατάσταση μέσα στο μυαλό μας. Ο Αριστοτέλης και ο Αλέξανδρος να μιλάνε και να συζητάνε στις δροσιές και στα πόσκια και να μιλάνε για μεταφυσική φιλοσοφία κλπ. Πρέπει να δούμε τώρα πόσο αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι ένα από τα αιρετικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο αρχαιολόγος. Ξέρετε, οι πηγές λένε κάτι, αλλά εμείς έχουμε να συζητήσουμε με αυτό το κάτι που είναι εκεί έξω και είναι πραγματικό και είναι πέτρες, είναι κεραμική, είναι νομίσματα, είναι επιγραφές. Και αυτά μπορεί να λένε κάτι άλλο. Και πρέπει τώρα αυτό το πράγμα να το συμμαζέψουμε και να δούμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δούμε πού είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εδώ ένας χάρτης, εκεί που είναι το αστεράκι είναι η Μίεζα. Η Μίεζα είναι στον κάμπο της Νάουσας και βλέπετε το μεγάλο το μπλε που ο κόλπος της, ο Θερμαϊκός έμπαινε τότε και κατάπινε εν μέρει ως θάλασσα, εν μέρει ως λίμνη, εν μέρει ως λιμνοθάλασσα τον κάμπο της Σημαθίας, και είναι εκεί, από πάνω η Πέλα και από κάτω οι Αιγαίες. Και εκεί, το 1965, ο αρχαιολόγος Φώτης Πέτσας, περίπου συνομήλικος, λίγο μεγαλύτερος από τον Ανδρόνικο ήταν αυτός, βρήκε, έκανε έρευνα στην περιοχή και βρήκε ένα νυμφαίο, δηλαδή βρήκε σπηλιές και κομμένα τα βράχια σε μία στενή έτσι, λωρίδα δίπλα στο βράχο, σε μία πανέμορφη περιοχή γεμάτη νερά.
Και εκεί έκανε μία ανασκαφή αυτά τα δύο χρόνια και είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε τι λέει ο Πέτσας. Διότι ο Πέτσας μόλις βρήκε αυτό, λέει, ουπ, βρήκα τον Υφαίο. Άρα είναι η σχολή του Αριστοτέλη. Εδώ είναι ο τόπος που ο Αριστοτέλης δίδασκε τον Αλέξανδρο. Και γράφει, η ανασκαφή της περιοχής του Νυμφαίου της Μιέζης διακοπήσα κατά το 1967, επανελήφθη κατά το 1968. Είχε κύριον αντικειμενικών σκοπών την διαπίστωση λειψάνων κατασκευών, τα οποία εν συνδυασμό προς τα εκπληκτικά λαξεύματα και τα κινητά ευρήματα των προηγούμενων δύο ανασκαφικών περιόδων, θα εστήριζον αρκούντος την υπόθεση ότι ευρισκόμεθα εις την περιοχή του Νυμφαίου και της σχολής του Αριστοτέλους. Ο αντικειμενικός ούτως σκοπός επετεύχθη. Μολονότι τα αποκαλυφθέντα ακίνητα λείψανα επί του παρόντος είναι σχετικώς πτωχά. Ήταν πτωχά, έμειναν πτωχά και στην πραγματικότητα ήταν ανύπαρκτα. Το μόνο κινητό έβριμα ήταν αυτή η ωραία σήμη, ένα λούκι δηλαδή, από μία στέγη μιας μικρής στοάς. Αλλά βλέπετε, ήταν η επιθυμία του αρχαιολόγου να έχει βρει τη σχολή του Αριστοτέλη, η οποία το συσχέτισε, το ταύτισε και δέθηκε κόμπος. Στην αρχαιολογία της Μακεδονίας έχουμε πολλά πράγματα που δέθηκαν κόμπο τη δεκαετία του 60 και που πρέπει να τα αναθεωρήσουμε γιατί αλλιώς λέμε λάθη. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, αυτή είναι αυτό το μικρό πλατό αριστερά, το οποίο είχε μια μικρή στοά, θα τη δούμε και σε κάτωψη, 80 μέτρα. Δηλαδή ένα υπόστεγο είναι αυτό στην πραγματικότητα. Και δίπλα είναι τα νερά, αυτός είναι ο θεός εκεί της περιοχής, ο Όλγανος. Η Αράπτσα είναι που πέσαν οι γυναίκες. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τώρα, το γκρι πράγμα είναι ο όγκος του βουνού. Βλέπετε πώς είναι κομμένο αυτό περίεργα. Και εκείνο το μικρό το πρασινάκι εκεί πέρα είναι η στόουλα και το μπαλκονάκι. Και μέσα στο μπαλκονάκι έχουμε αυτά τα σκαλιά εκεί που είναι το α, που μπαίνεις βαθιά κάτω. Αυτό το πράγμα, τώρα πια, εδώ βλέπουμε την αποτύπωση του χώρου, βλέπετε τον τοίχο με όλα τους τοίχους αυτές τις κατακόρυφα κοψίματα, και εδώ βλέπουμε τον τόπο που είναι πραγματικά όνειρο. Έχει αειδόνια, έχει νερά, είναι πανέμορφο. Έχει υπόσχιους περιπάτους, όπως λέει ο Πλούταρχος, έτσι, και πηγές. Και εδώ βλέπετε τον όλο χώρο. Είναι πραγματικά κάτι πολύ μικρό. Με δύο τάξεις σχολείων αυτό γεμίζει εκεί. Είναι επισκέψιμο οι δύο μικρές σπηλιές, πολύ μικρές, 3-4 τετραγωνικά. Όχι κάτι παραπάνω. Να τη μία σπηλιά. Λοιπόν, αυτός ο χώρος χωράει να έχουμε γυμνάσιο, να έχουμε σχολή, να κάτσουμε κόσμος εκεί, να κάνουμε όσα πράγματα πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν χωράει στην πραγματικότητα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κανείς ουσιαστικά δεν έβαλε στη συζήτηση των γυμνασίων, που αρχίζει δειλά τη δεκαετία του 60, αλλά είναι πολύ έντονη από το 90 και μετά, ενώ την επιστημονική συζήτηση για τα αρχαία γυμνάσια. Έχουμε εδώ και ειδικούς για τα γυμνάσια. Δεν συζήτησε ποτέ σοβαρά αυτόν τον χώρο ως γυμνάσιο ή ως χώρο διδασκαλίας. Αλλά στη Μακεδονία ήταν κάτι σημαντικό. Τώρα, πότε πάει ο Αλέξανδρος εκεί, να πάρουμε λίγο τα δεδομένα. Πάει το 343 και μένει ως το 340. Όταν πάει ο Αλέξανδρος είναι 13 και φεύγει όταν είναι 16. Τι συμβαίνει σε ένα παιδί στα 16 του στη Μακεδονία, τι παθαίνει ο Αλέξανδρος όταν είναι 16. Πρέπει να αντικαταστήσει τον μπαμπά του, ο οποίος πάει σε μία εκστρατεία, 16 χρονών, έτσι. Και κάνει, ενώ ο Φίλιππος λείπει κάπου, αυτός κάνει μια σύντομη εκστρατεία στους Θράκες Μέδους, κάπου εκεί κάπου στον Ομοροδόπης, κάπου κατά εκεί, και μάλιστα λέει ίδρυσε και μια την πρώτη Αλεξανδρούπολη. Και μετά ο μπαμπάς του τον μάλωσε γιατί βιαζότανε. Και μετά από δύο χρόνια, το 338, 18 χρονών δηλαδή, του δίνει ο Φίλιππος να ηγηθεί του υπηκού των εταίρων στην κρισιμότερη μάχη που έδωσε ποτέ στη ζωή του, στη μάχη της Χερόνιας. Είναι 18 χρονών και ηγείται του υπηκού των εταίρων. Εντάξει, ο Αλέξανδρος είναι Σούπερμαν στα μάτια μας, αλλά δεν είναι μόνο Σούπερμαν. Για να ηγηθεί στο υπηκό των εταίρων, πρέπει να υπέβεις καταπληκτικά,
σε άλογο χωρίς έλα. Όποιος έχει κάτι σε άλογο χωρίς έλα καταλαβαίνει τι εννοώ. Το οποίο είναι στα δύο πόδια και κάνει χάος και δαγκάνει και χτυπάει. Και όχι μόνο να ελέγχεις το άλογο, να σκοτώνεις και τους άλλους. Και ως αρχηγός να οδηγείς και όλους αυτούς το εταιρικό υπηκό για να τσακίσει τους καημένους τους ιερολογίτες. Και αν δεν το κάνεις καλά, δεν είναι εντάξει, θα το ξανακάνουμε. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει ότι ο Αλέξανδρος, όταν ήταν στη Μιέζα, πρέπει να γυμναζόταν τρελά και να γυμναζόταν στρατιωτικά. Πρέπει να είχε μάθει να τοξεύει, να υπεύει, να κοντίζει και να διοικεί πέραν των όλων άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η Μιέζα ήταν μια στρατιωτική ακαδημία. Και εφόσον πήγε εκεί ο ίδιος ο Αλέξανδρος, δηλαδή ο γιος, και ξέρουμε ότι πήγανε και οι σύντροφοι του Αλέξανδρου, ήταν μια ακαδημία για την ελίτ. Δεν ήταν καν για όλα τα παιδιά του βασιλείου, που σαμάζε όλα τα παιδιά εκεί. Λοιπόν, τον βλέπουμε τον Αλέξανδρο εδώ, στην πιο παλιά και μοναδική εικόνα που τον έχουμε καβαλάρει, από τον τάφο του μπαμπά του, είναι εκεί 20 χρονών. Λοιπόν, τώρα, στη σχολή η παρουσία του Αριστοτέλη όμως, αυτό πρέπει να το μην το ξεχνάμε, γιατί πέρα από τα στρατιωτικά, αυτοί οι άνθρωποι μαθαίνουν και όλα αυτά. Δηλαδή, γράμματα, επιστήμες, πολιτική, ηθική, φιλοσοφία και μεταφυσική. Και μάλιστα η μεταφυσική είναι ένα ειδικό κομμάτι της διδασκαλίας του Αριστοτέλη. Και μετά ο Αλέξανδρος του διαμαρτυρήθηκε γιατί τα γράφει αυτά και τα διαβάζουν κι άλλοι, αφού καταρχήν απευθυνόταν μόνο σε αυτούς. Η ανάγκη του βασιλείου κάνει την απαραίτητη στρατιωτική αγωγή. Και πρέπει τα παιδιά να μάθουν να κάνουν όλα αυτά που λέω εκεί. Έτσι, είναι μία περίοδος, μία φάση εξαντλητικής εξάσκησης του σώματος. Άρα θέμα χώρο, πολύ χώρο. Στον Ιμφαίο της Μίεζας αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Γιατί αυτοί μετά πρέπει να γίνουν, να στελεχώσουν όλα τα στρατιωτικά και τα πολιτικά αξιώματα του βασιλείου. Τώρα, τι ξέρουμε για τις άλλες πόλεις. Ξέρουμε, υπάρχουν τα γυμνάσια. Ακόμα δεν έχουν αποκτήσει μια σταθερή μορφή. Είμαστε στα μέσα του 4ου αιώνα, έτσι, λίγο μετά τα μέσα. Εκεί πάνω στο Αγγείο Κίνο βλέπουμε τι γίνεται στις αρχές του 5ου αιώνα, τέλος 6ου. Βεβαίως ασκούνται τα παιδιά στα αθλητικά, αλλά η παιδεία στις αρχαίες πόλεις, στην Αθήνα ας πούμε, ακούγεται περίεργο, είναι ιδιωτική, έτσι. Δεν τους μαζεύει κανείς να τους πάει. Ό,τι μπορεί ο μπαμπάς τους. Και αν ο δάσκαλος μπορεί να πληρώσει κάποιον καλύτερο δάσκαλο κτλ. Εδώ έχουμε μερικές εικόνες. Οι δύο εκεί είναι αρχαίες. Μία κλασική, ιστεροαρχαϊκή και μία ελληνιστική. Και εδώ είναι λίγο πώς φανταζόμαστε εμείς την εικόνα σε ένα γυμνάσιο που είναι λιγάκι σαν ένας χώρος προετοιμασίας Ολυμπιακών Αγώνων. Στην έρευνα υπάρχει τάση γενικώς να κοιτάμε την Αθήνα. Γιατί αυτό ξέρουμε καλά. Και νομίζουμε ότι όλο πατάει στο θεσμό της αθηναϊκής εφηβείας και πώς οργανώνονται οι έφηβοι. Και στο τέλος του 4ου αιώνα έχουμε και ενδιαφέροντα κείμενα που το λένε αυτό. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε σοβαρά τη Μακεδονία. Διότι η Μακεδονία είναι πολύ σημαντική για πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι φανταζόμασταν. Λοιπόν, από τη Μακεδονία έχουμε τους δύο μοναδικούς νόμους που μας λένε, νόμους, επιγραφές, έτσι, κατεβατό κείμενο, που μας λένε πώς οργανώνονται τα γυμνάσια. Βέβαια, δεν είναι της εποχής του Φιλίππου. Το ένα είναι του 2ου αιώνα, λίγο πριν το 168, και είναι ο περίφημος γυμνασιαρχικός νόμος της Βέρειας, που λέει πώς οργανώνεται ένα γυμνάσιο, τι κάνουμε στο γυμνάσιο, ποιοι πάνε, τι γίνεται, τα πάντα όλα και τι ποινές υπάρχουν. Και ο άλλος είναι, έχουμε και από την Αμφίπολη άλλους δύο, που επίσης απηχούν. Και οι δύο απηχούν, ο ένας είναι της εποχής και της Αμφίπολης απηχεί. Την εποχή των Αντιγονιδών, δηλαδή μετά τον Φίλιππο. Για τον Φίλιππο τον ίδιο δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε εμέσως. Και το ερώτημα είναι, στο γυμνάσιο που πρέπει να υπάρχει στη Μακεδονία στα χρόνια του Φιλίππου, γιατί το μαθαίνουμε από τη σχολή της Μιέζας ότι υπάρχει. Τι κάνουνε, μαθαίνουν να πολεμούν. Λοιπόν, στους νόμους αυτούς διαβάζουμε ότι μαθαίνουν σφενδονάν, λιθάζειν, υπεύειν, ακοντίζειν, τοξεύειν κλπ. Δηλαδή μαθαίνουν πόλεμο. Το μαθαίνουμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή μία φαντασιακή προσέγγιση ή μία υπόθεση δική μου. Ιδού και οι νόμοι
Βλέπουμε αριστερά είναι της Αμφίπολης και βλέπετε έχει ένα μπουκαλάκι με λάδι που είναι απαραίτητο για τον αθλητισμό, γιατί έλειφονται με λάδι αυτοί και για την εκγύμναση. Έχει το στεφάνι της ελιάς που στεφανώνει τον νικητής και έχει και τις τλεγγίδες που είναι τυπικά στοιχεία του γυμνασίου και του αγωνίζεστε. Ο εφηβαρχικός και αυτός είναι ο περίφημος γυμνασιαρχικός της Βέρειας. Ο μόνος από όλη την ελληνιστική οικουμένη νόμος που έχουμε. Λοιπόν, έχουμε όμως έμεσες μαρτυρίες, όπως σας είπα. Ξέρουμε από τις πηγές ότι ένα αγόρι Μακεδόνας, για να γίνει άντρας στα 15 του, πρέπει να έχει σκοτώσει ένα αγριογούρουνο. Και στις Αιγαίες έχουμε βρει αυτό το καταπληκτικό άγαλμα που είναι των χρόνων του Φιλίππου, που είναι ο νεαρός Μακεδόνας ο 15άρης, που έχει σκοτώσει το αγριογούρουνό του, τον κάπρο του, και τώρα μπορεί να φοράει χιτόνα ζωσμένο και χλαμίδα. Έβαλε δηλαδή κοστούμάκι. Έγινε άντρας. Ενηλικιώθηκε αυτός. Τον βλέπουμε εδώ. Βρήκαμε και το κεφάλι του τώρα που κάναμε την τακτοποίηση του μουσείου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το άλλο που έχουμε είναι ότι βλέπουμε αυτούς τους εφήβους. Είναι βασιλικοί παιδες αυτοί, οι οποίοι συνοδεύουν τον βασιλιά στο κυνήγι. Κυνηγάνε αγριογούρουνα ελαφίνα, στριμώχνουν ένα λιοντάρι και κυνηγάνε και μια αρκούδα. Καταλαβαίνετε ότι για να κυνηγάς αυτά τα ζώα με ακόντιο και δόρυ και με το τσεκούρι και τη σφεντόνα, σημαίνει ότι είσαι σούπερ πολεμιστής. Διότι το κυνήγι εναντίον του ζώου είναι ίδιο και πιο επικίνδυνο ενίοτε, γιατί το αγριογούρουνο δεν μπορεί να το πλησιάσει άμα έρχεται με φόρα, θα σε λιώσει. Λοιπόν, είναι πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα 15χρονα είναι σούπερ εξασκημένα στον πόλεμο. Άρα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε έναν καλό χώρο στη Μιέζα, για να δούμε πού ήταν αυτό το γυμνάσιο, έτσι, το πραγματικό γυμνάσιο. Όταν μάλιστα ξέρουμε πια αυτό που έχει κάνει ο Φίλιππος, αυτό είναι το ανάκτορο, το αναστηλωμένο πριν από λίγο, που είναι το αρχέτυπο περιστήλιο, και βλέπουμε τι μεγάλης κλίμακα οικοδομήματα κάνει αυτός ο άνθρωπος για να δώσει υπόσταση στην νέα ιδεολογία που είναι αυτή της πεφωτισμένης ηγεμονίας, για την οποία βέβαια το γυμνάσιο, καταλαβαίνετε, η Ακαδημία δηλαδή, έχει κεντρικό ρόλο. Αυτό είναι η κάτωψη του ανακτόρου και βεβαίως στο ανάκτορο, όπου είναι μια πολιτική αγορά, όπως έλεγα προχτές, εδώ είναι η πρόσωψή του. Τι έχουμε στο ανάκτορο, έλα. Ναι, έχουμε. Συγγνώμη, εδώ είναι το πλάνο των Αιγών. Το ανάκτορο είναι στην κορφή του λόφου, νότια κάτω, και υπάρχει ακόμα ένα πραγματάκι που έχω στο κόκκινο κυκλάκι εκεί πάνω, το οποίο θα δούμε σε μια στιγμή, αλλά θα πάμε πρώτα στο ανάκτορο, γιατί εκεί έχουμε το δεύτερο περιστήλιο, εκεί αριστερά, είναι μια παλέστρα. Είναι ένας τόπος εξάσκησης για τους βασιλικούς παιδες. Και το ξέρω με βεβαιότητα ότι είναι παλέστρα, γιατί στην ελληνιστική φάση παίρνει λουτρό. Το λουτρό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της παλέστρας. Είναι εκείνο το κυκλικό εκεί πέρα και έχει και υποδοχές για, πώς τις λένε, μπανιέρες. Οι οποίες είναι επίσης, θέλουν νερό τα παιδιά να πληθούν όταν έχουν αληφθεί με το λάδι και παλέψει. Εδώ βλέπετε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πολύ καλά σωσμένο. Εδώ δεν χρειάστηκε να συμπληρώσουμε τίποτα. Βλέπετε τείχους 2,5 μέτρων. Είναι ένα μεγάλο αυτό, είναι περίπου 1,5 στρέμμα μόνο του. Λοιπόν, και αυτός ο κύριος που βλέπαμε πριν, ο νεαρός Μακεδόνας, βρέθηκε στο άλλο που σας έδειχνα εκεί πάνω, το κτίριο, το οποίο είναι έξω από τα τείχη της πόλης, είναι μέσα στο χωριό δυστυχώς, το πατάνε κάτι σπίτια γύρω-γύρω, αλλά μοιάζει αρκετά με παλέστρα και αυτό, δηλαδή έχουμε ένα περιστήλιο που πρέπει να ήταν στα αριστερά του. Κάτι κάνω λάθος με το... Αυτό ήθελα. Ναι, λοιπόν... Εκεί αυτό είναι στοά, η οποία κατατμείται αργότερα με τείχους, και εδώ είναι δωμάτια. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το δωμάτιο έχει βοτσαλωτό δάπεδο όπως το ανάκτορο. Είναι Φιλίππιο κτίριο αυτό, και μέσα εκεί πάνω στην αυλή είχε βρεθεί τη δεκαετία του 50 αυτό. Σκουπίζανε για ένα γάμο και σκούπισε το χώμα με τα φρόκαλα, άρχισε να βγαίνει το μάρμαρο. Και τώρα που κάναμε το μουσείο, βρήκα εγώ το κεφάλι, ήταν στο Μουσείο της Βέρειας, είχε βρεθεί κάπου το 40, και βρήκαμε ότι συσχετίζεται, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία της αρχαιολογίας. Ένα άλλο γυμνάσιο, που όπως μου είχε πει η ίδια η ανασκαφέας του, δυστυχώς δεν ζει πια, η Πέπη Λαζαρίδου, η κόρη του Δημήτρη του Λαζαρίδη, στην Αμφίπολη, αυτό είναι 4ος αιώνας η αρχή του.
Και μπορεί και αυτό να είναι Φιλίππιο. Και κοιτάξτε εδώ, έχουμε την τετράγωνη την παλέστρα και ξεκινάει κάτι πολύ μακρύ, μια μακριά στοά που λέμε ξυστός ή παραδρομής. Θα τη δούμε αυτή. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για γυμνάσια. Θα είναι δηλαδή ένα τετράγωνο περιστήλιο με δωμάτια γύρω-γύρω, όπου αυτοί αθλούνται και κάνουν μάθημα ελληνικών, μουσικής. Κάνουν δηλαδή και γυμναστική και γυμναστική του μυαλού. Μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν και να διαβάζουν τους τραγικούς κτλ. Και δίπλα στην μεγάλη της στοά, η οποία πρέπει να έχει μήκος όσο ένα στάδιο, δηλαδή 600 πόδια, αυτό σημαίνει στη Μακεδονία 197 ωραία μέτρα, δηλαδή ένα πολύ μακρύ πράγμα, εκεί τρέχουνε, γιατί πρέπει να μάθουν να τρέχουνε το δρόμο ενός σταδίου, είτε απλό είτε δόλυχο, στο πραγματικό μέγεθος, έτσι, είναι η εξάσκηση και για τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, το γυμνάσιο της Αμφίπολης είναι μάλλον και αυτό Φιλίππιο. Εδώ στη Μίεζα, αυτό που βλέπαμε είναι απλώς το ωραίο μας λατομείο, το οποίο τον 4ο αιώνα έχει τελειώσει. Ένα λατομείο δίνει περίπου 1000 κυβικά πορόλιθο. Και μετά, όταν βρίσκεις τις πυλώσεις, σταματάς να παίρνεις λίθο, γιατί βγαίνουν τα χώματα και δεν είναι καλός ο πορόλιθος. Λοιπόν, τι κάνανε τότε? Φτιάξαν τη μικρή στοά και φτιάξανε και διαμορφώσαν και τις πυλιές. Και όντως έγινε μάλλον ένα ιερό νυμφών. Εκεί κατοικούν νεράιδες. Και τώρα, άμα δεν έχει τουρίστες, είναι πολύ ωραία για τις νεράιδες και τα ειδόνια. Λοιπόν, αυτό είναι νυμφαίο. Μπορεί να πήγαιναν κάποια στιγμή βόλτα. Έχει, και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι δίπλα στον Νυμφαίο του 4ου αιώνα π.Χ. σκάφτηκε αυτό το πολύ μικρό κτίριο, το οποίο είναι του 2ου αιώνα μετά, είναι της εποχής του Πλουτάρχου και έχει και νερό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκεί ήταν κάποιο κιόσκι και πήγαιναν οι Μιεζείς τους τουρίστες το 2ου αιώνα μετά, σε μια εξαιρετικά φιλαλέξανδρη εποχή, και τους έλεγαν εδώ ήταν ο Αλέξανδρος με τον Αριστοτέλη. Έτσι, ό,τι κάνανε, το κάνανε παντού. Όπου έχει κάτσει ο Βουκεφάλας, έχει πατήσει, γιατί σε εποχές φιλαλέξανδρων αυτοκρατόρων ο Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ trendy και φέρνει επισκέπτες. Αν καμία ομοιότητα, τυχαία. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν να σιγουρευτούμε ότι αυτό το μέρος για το οποίο μιλάμε είναι όντως η Μίεζα. Έτσι, γιατί πρέπει κάπως να είμαστε βέβαιοι. Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση είμαστε βέβαιοι, γιατί μέσα σε αυτόν τον ωραίο τάφο που θα δούμε αμέσως τώρα, αυτός που σκάφτηκε το 50, εκεί στα Λευκάδια, μπορεί να τον έχετε δει από εσάς κάποιοι, βρέθηκε μία μεγάλη επιγραφή που είναι μία αγοραπολισία, είναι μία σειρά συμβολέων. Και αναφέρονται διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ο αρχιερέας του Ασκληπιού ως επώνυμος. Τον Ασκληπιό έκανε ο Φίλιππος επώνυμο των νέων πόλεων που ίδρυε ή που συνίκιζε. Δηλαδή, μάζευε τους χωρικούς και τους έκανε μια πόλη, μικρή αλλά με όλα τα καλούδια, και τις έδινε και μια αγορά και τις έδινε και μια λειτουργία αυτονομίας. Δηλαδή, είχαν κάτι σαν δήμαρχο, να πούμε. Είχαν συμμετοχή αυτοί. Πήρε πράγματα της δημοκρατίας και τα έβαλε μέσα στο βασίλειο. Και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο, γιατί είχε οικονομική σημασία. Αυτή η Ονή, λοιπόν, αναφέρει και τι? Αναφέρει το όνομα. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στη Μίεζα. Δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι Αιγαίες, δεν είναι Πέλα εκεί, δεν είναι τίποτα από αυτά, είναι μόνο Μίεζα. Μία μικρή πόλη που έγινε σπουδαία λόγω του γυμνασίου. Γιατί το πήγε το γυμνάσιο εκεί? Μάλλον γιατί ήθελε αυτά τα παιδιά, τα πολύ σπουδαία που θα γινότανε οι ηγέτες του νέου κόσμου, να έχουν 3 χρόνια ισχύα. Να μην ανακατεύονται με άλλα θέματα, να μάθουν πόλεμο. 13 χρονών μωρά ήταν, έτσι, για μας είναι μωρά αυτά. Και να μάθουν διοίκηση αυτοί. Λοιπόν, βλέπουμε την ανασκαφή και τον τάφο και πώς ήταν αυτός. Και είναι ωραίος τάφος. Κοιτάξτε τι μιμείται. Δεξιά είναι η πρόσωψη του Ανακτόρου. Μιμείται ακριβώς το Ανάκτορο. Αυτός ο τάφος χτίζεται γύρω στο 315 κάπου εκεί και πιθανότατα είναι του Πευκέστα, ο οποίος είναι στρατηγός του Αλέξανδρου Μιεζεύς, στον οποίο έδωσε ο Αλέξανδρος τη διοίκηση της Περσίδος, γιατί ήταν ένας από τους λίγους Μακεδόνες που πραγματικά είχε ενστερνιστεί την ιδέα του Αλέξανδρου «Όλοι κάτω είναι ίσοι,
Πέρσες και Έλληνες το ίδιο. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε, επειδή πραγματικά υπάρχει ο δεύτερος όροφος στο Ανάκτορο, τον έχουμε αναστήσει στο μουσείο. Έτσι, είναι το πρότυπο του τάφου που μιμείται ο τάφος του μάλλον του Πευκέστα. Άλλος ένας συμπολεμιστής από αυτούς τους βετεράνους πρέπει να είναι σε έναν τάφο εκεί κοντά, αυτόν τον τάφο των Ανθεμίων, εκεί προς το τέλος του 4ου αιώνα, από τα πολύ ωραία δείγματα τάφων που μας δείχνουν ότι είναι μια πλούσια πόλη η Μίεζα. Βλέπετε το μνημείο και έχει αυτή την υπέροχη ζωγραφική στον όροφο με αυτά τα υπέροχα λουλούδια που είναι ο παράδεισος του Επέκεινα. Λοιπόν, στη Μίεζα σκάψαμε και το θέατρο. Το συντηρήσαμε και όλες κάναμε ένα ωραίο εργάκι. Τώρα είναι έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτές ανθισμένες και παίζουν και παραστάσεις. Εδώ είναι Τροάδες. Να δούμε λίγο όλο το χώρο της Μίεζας. Τώρα αυτό είναι λίγο αρχαιολογικό, αλλά αξίζει να το δούμε. Το μπλε είναι το ποτάμι Αράπιτσα που βλέπαμε τα ωραία του νερά και εκεί που είναι το κόκκινο είναι η περιοχή της πόλης. Αυτό πρέπει να σας πω είναι καινούργια γνώση, ότι εδώ ορίζεται η πόλη, γιατί παλιά οι συνάδελφοι νόμιζαν ότι είναι εδώ πέρα μέσα η πόλη και είχαν μπερδέψει πάρα πολύ το θέμα του αυτού που είναι το γυμνάσιο, που θα δούμε αμέσως μετά. Εδώ λοιπόν είναι η πόλη και αυτό το ξεκαθαρίσαμε κάνοντας την έρευνα την επιφανειακή, τη ενεντατική, για να κηρύξουμε το χώρο. Μερικοί δεν θέλουν τους κηρυγμένους χώρους, αλλά άμα δεν κηρύξεις το χώρο, δεν προστατεύεις τίποτα. Κάναμε λοιπόν πολλή δουλειά και μέχρι το γύρω στο 16-17 είχε ξεκαθαρίσει πια στο μυαλό μου ότι εδώ είναι η πόλη. Εδώ είναι το θέατρο. Είναι η πόλη, η πλαγιά, το θέατρο και εδώ είναι αυτό το τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα. Η τάφη είναι γύρω-γύρω και θα δούμε τώρα, βλέπουμε την πόλη εδώ. Έτσι, εκεί πίσω που είναι το ένα, είναι σπίτια και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τις πόλεις. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ ανασκαφή, αλλά μπορεί να αποκτήσουμε. Δείτε τα δύο σπίτια, είναι τουλάχιστον δύο σπίτια. Το πράσινο είναι περιστήλιο. Είμαστε στα ελληνιστικά χρόνια εδώ και αυτό το κυτρινάκι είναι στο Α. Αλλά το ενδιαφέρον είναι οι δρόμοι και τον έχουμε σίγουρα εκείνον τον δρόμο και έχει πλάτος 6 μέτρα. Λοιπόν, αυτός ο ωραίος κύριος δρόμος με 6 μέτρα πλάτος, το οικοδομικό τετράγωνο δεν το ξέρουμε, είναι υποθετικό, αλλά θα σας δείξω γιατί το βάζω. Δεξιά είναι η Πέλα. Η Πέλα η Φιλίππια έχει αυτό το ωραίο τον κάναβο με δρόμους στενούς 6 μέτρων, ο πλατής είναι 9 μέτρα, το κόκκινο είναι το Φιλίππιο τείχος, το πλάτος της νησίδας είναι 144 πόδια, είναι 47 μέτρα περίπου, το μήκος είναι κοντά στα 110 και εκείνο και το κόκκινο πάνω αριστερά είναι η Βέρεια. Στη Βέρεια καταφέραμε τώρα για το συνέδριό σας να ορίσουμε και να εντοπίσουμε τον κάναβο και το μέγεθος της νησίδας και έχει και αυτό 6 μέτρα, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε και στη Μίεζα το ίδιο. Είναι ένα ερώτημα για την έρευνα που ξεκινάμε, να δούμε τα μεγέθη των νησίδων. Αν εντοπίσουμε τον κάναβο, μετά είναι πολύ εύκολο να ξέρουμε τι σκάβουμε σε μία πόλη. Αλλά βέβαια ο δικός μας στόχος τώρα δεν είναι η πόλη, είναι να πάμε δίπλα στο θέατρο και να ψάξουμε τι γίνεται εκεί. Αυτό το μεγάλο κτίριο που άρχισε να σκάβεται από τη δεκαετία του 80, βλέπετε. Αυτό που βλέπετε είναι σκαμμένο ήδη από το 80 μέχρι το 2004. Τα μαύρα είναι αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, τα άλλα είναι αυτά οι γραμμές που αποδίδεται με βεβαιότητα. Οι συνάδελφοί μου είπαν ότι αυτό είναι μία αγορά και νόμιζαν ότι αυτό το μακρύ είναι ένας δρόμος με τείχους δεξιά και αριστερά. Αλλά όταν κάναμε εμείς το έργο του θεάτρου, βλέπετε το θέατρο, σκάψαμε γύρω-γύρω για να διερευνήσουμε την περιοχή και κυρίως για να οργανώσουμε το χώρο για να έρχονται επισκέπτες και αυτά. Και εκεί βρήκαμε τάφους. Τούτο σημαίνει ιδού η τάφη. Έχουμε τα ευρήματα αυτά, οι ταφές και τα αντικείμενα, τα οποία είναι της εποχής του 4ου αιώνα. Είναι στα χρόνια του Φιλίππου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έξω από την πόλη. Άρα αγορά έξω από την πόλη απλώς αποκλείεται. Τι είναι έξω από την πόλη, δίπλα στην πόλη, κοντά στο θέατρο και μακρύ? Αυτό μπορεί να είναι ένα γυμνάσιο που αυτή την εποχή αρχίζει να αποκτά οικοδομική οντότητα. Γιατί όσοι εκεί δεν έχουν ακόμα, έτσι. Και δείτε στη Βέρεια, έχουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση.
Αυτή είναι η Βέρεια. Εκείνο το ημικυκλάκι είναι η ελιά, η γνωστή πλατεία, το μπαλκόνι της Βέρειας. Εκεί ήταν το θέατρο. Δεν το έχουμε σκάψει ποτέ, δυστυχώς, αλλά εκεί ήταν. Βλέπετε τον κάναβο της πόλης. Τα επίσημα κτίρια είναι εκεί που είναι το 3. Το 4 είναι το Ρωμαϊκό Βουλευτήριο, που δυστυχώς το έχει φάει μαρμάγκα, είναι μια πολυκατοικία από πάνω. Και το γυμνάσιο στάδιο, το οποίο επίσης το έχει φάει μαρμάγκα δυστυχέστατα, είναι το κίτρινο, δίπλα από τα τείχη δηλαδή, κοντά στο θέατρο, όπως κατεβαίνει το μπαλκόνι της Βέρειας, τσακ στον κάμπο από κάτω. Γιατί αυτοί θέλουν χώρο για να κάνουν τις ασκήσεις και τα γυμνάσια. Λοιπόν, εκεί έχουμε βρει τις επιγραφές και βρέθηκε δυστυχώς και ένα κομμάτι του σταδίου, το 76, το οποίο αντί να σκαφτεί, έμεινε, το έφαγε μπουλντόζα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δικό μας, εδώ, να δούμε τι έχουμε. Κοιτάξτε το, είναι ένας κάμπος, είναι ροδακινιές εκεί. Τώρα έχουμε κάνει, ξεκινήσαμε διαδικασία απαλωτρίωσης, έχουμε απαλωτριώσει κάποια χωράφια. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό νεαρό δήμαρχο στην Άουσα, που είμαστε και φίλοι και με έχει κάνει και σύμβουλό του. Και αυτός αγωνιά να δώσει, να ανταλλάξει τα χωράφια για να απαλλαχτούμε από τις ιδιοκτησίες παντού. Και ξεκινάει τώρα μία προγραμματική του Δήμου Νάουσας με το Υπουργείο μας και έχουμε τα πρώτα 100.000 για ένα σκαφί. Είναι σπουδαίο αυτό. Και έχουμε και εγκεκριμένο πενταετές πρόγραμμα ανασκαφής. Να συνεχίσουμε δηλαδή να δούμε τι γίνεται. Τώρα, εγώ με την εμπειρία και τη γνώση όλων των άλλων γυμνασίων που εντωμεταξύ ξέρουμε, ξέρω ότι αυτό το κίτρινο είναι μία στοά. Εκεί που δείχνει το βέλος είναι μία σκάλα που μας ανεβάζει από το χαμηλό επίπεδο σε ένα ανώτερο. Αυτή η στοά είναι κοντά στα 200 μέτρα, άρα είναι ένας ξυστός, το βασικό στοιχείο των γυμνασίων. Άρα η πρώτη απόδειξη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα γυμνάσιο, και όταν είστε στο γυμνάσιο της Μίαζας, είναι ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης εκεί και το πράγμα αρχίζει να γίνεται πολύ συναρπαστικό. Λοιπόν, βλέπετε τη γωνία και έχουμε και αυτή την πολύ ωραία κολόνα που είναι 3/4 κύωνα και αρχίζουν τώρα τα τρελά τα αρχιτεκτονικά. Θα σας δείξω εκείνη τη γωνίτσα. Κοιτάξτε, είναι ένας τείχος, εν μέρη τείχος με κολόνες ημικύωνες και μετά γινόταν ανοιχτό και πήγαινε να γίνει η στοά. Είναι μία από τις... βλέπετε τα αρχαία κομμάτια. Εδώ μπορούμε να κάνουμε αναστήλωση. Αυτό μπορούμε να το σηκώσουμε και να το έχουμε έτσι. Βλέπετε τι κάνει. Πάει η στοά, τελειώνει η στοά, δηλαδή κολόνες-κολόνες, και πάει και γίνεται τείχος. Και γίνονται οι μισές κολόνες μέσα στον τείχο και μετά ανεβαίνει να πάει στο πάνω επίπεδο. Αυτό είναι μια εξπνάδα αρχιτεκτονική, σαν αυτές που κάνει στο Ανάκτορο. Τα χρόνια του Φιλίππου, αρχιτέκτονάς του, αναπροδογυρίζει ό,τι ξέραμε από αρχιτεκτονική και δημιουργεί νέες φόρμες. Αυτό λοιπόν, με λίγη τύχη και αν έχουμε και άλλα χρήματα βρούμε και συνεχιστεί καλά η ανασκαφή, μπορεί σε 4 χρόνια να μπορούμε να κάνουμε μελέτη αναστήλωσης και να το σηκώσουμε να το βλέπουμε. Λοιπόν, μετά πάμε στο... κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να αποδεικνύω και αυτά που λέω. Ο μακρύς τείχος, ο δεξής, έχει ακριβώς την ίδια δομή. Εδώ σας έχω τον τειχοβάτη του Ανακτόρου και έχει και το ίδιο πάχος, ένα 10 μέτρο. Αυτό σημαίνει διόρροφο. Αυτή στο Α ήταν διόρροφη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτω στη γωνία που στρίβει, ενώ ο απέναντι τείχος είναι στυλοβάτης. Δηλαδή αμέσως καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις. Και καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με ένα πολύ, πώς να το πω, ένα πολύ στιβαρό, δυνατό κτίριο που είναι της βασιλικής οικονομίας κατασκεύασμα. Αυτό το βλέπουμε και πάνω. Εδώ βλέπουμε κομμάτια από την ανασκαφή όπως βρέθηκαν, με ωραία κονιάματα, κύωνες. Οι κύωνες είναι ίδιοι με αυτούς που έχουμε στο επίσημο κτίριο της Βέρειας. Έχουν δύο πόδια, 65 εκατοστά διάμετρο δηλαδή. Και πάμε τώρα μέσα στην παλέστρα. Εκεί το μεγάλο κυκλάκι είναι αυτό το ωραίο μεγάλο περιστήλιο, το οποίο είναι 4 στρέμματα, δεν μικρό, και έχει αυτά τα 11 δωμάτια, τα κόκκινα, που είναι 2 δωμάτια με προθάλαμο, ίδια έχουμε στο Ανάκτορο, και αυτά είναι ζευγαρωτοί ανδρώνες, δηλαδή δωμάτια συμποσίων. Θα δούμε αμέσως πώς είναι αυτά και το καταλαβαίνουμε γιατί η πόρτα δεν είναι στον άξονα, είναι λίγο παράκεντρη. Έτσι που να μπορούν να μπουν τα κρεβάτια όπως βλέπετε εδώ. Στους ανδρώνες μπαίνουν τα κρεβάτια, τα ανάκλυντρα γύρω-γύρω και αυτοί κάθονται συνήθως 2-2 πάνω στα ανάκλυντρα. Εκεί δηλαδή που έχουμε 11 τέτοια, με 77 κρεβάτια επί 2, 100 τόσους, 154 πόσοι, μπορούσαν συγχρόνως να διπνούν. Αυτό είναι σπουδαίο. Είναι ένα πλούσιο γυμνάσιο αυτό που έχει χώρους ανδρώνων.
Σπάνια έχουν, δεν έχουν τέτοια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, πρέπει να τρώνε μαζί για να αναπτύσσεται η έννοια της φιλίας. Είναι η περίφημη αριστοτελική φιλία. Ιδού λοιπόν για πρώτη φορά στο χώρο αποτυπωμένη μέσα στα δωμάτια, και εκεί το κόκκινο που σας δείχνω είναι το αντίστοιχο συγκρότημα με τις ίδιες διαστάσεις. Αυτό όλο μαζί είναι περίπου 10 επί 10 μέτρα με τα ωραία τα κόκκινα τα βοτσαλωτά του ανακτόρου. Είναι αυτό που έχουμε συντηρήσει. Είναι ένα από τα πράγματα που μπορείτε να δείτε όταν θα έρθείτε. Και εδώ βλέπετε την ανασκαφή το 2004. Έχουμε αυτό δεξιά που είναι τα κεραμίδια πεσμένα, είναι ένα ωραίο στρώμα καταστροφής. Είναι εκεί, περιμένει το καλοκαίρι να σηκώσουμε τα κεραμίδια και μπορεί να βρούμε πραγματάκια. Κοιτάξτε τι ωραία πραγματάκια. Βρέθηκαν αυτά τα δύο γυαλάκια, εκεί οι δύο φακοί δεξιά επάνω. Και εδώ σας δείχνω τι κάνουν αυτοί οι φακοί. Αυτοί είναι κομμάτια από χρυσελεφάντινα έπιπλα από τον τάφο του Φιλίππου. Σε διάφορα στοιχεία. Εδώ σας δείχνω μία από τις κλίνες, ένα από τα ανάκλητα του Φιλίππου, που ανατάξαμε με τον Χρήστο τον Ποκόρο στο Μουσείο των Εγών το 1997. Και βλέπετε πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι οφθαλμοί. Δηλαδή, όταν βρίσκεις δύο τέτοια σε μία ανασκαφή σε έναν ανδρώνα, λες, όπα, εδώ έχω κάτι πολύ πλούσια πράγματα. Φυσικά δεν θα βρούμε χρυσά και ελεφαντοστέινα. Αυτά τα έχουν πάρει οι αρχαίοι. Και το άλλο που έχει βρεθεί εκεί, πολύ σημαντικό, είναι εκείνο το χάλκινο, μια εφηλίδα, ένα κεφάλι καρφιού, που μας λέει ότι έχουμε ξύλινα παραθυρόφυλλα, δηλαδή μας δείχνει σύνθετες αρχιτεκτονικές μορφές, και αυτά τα όστρακα είναι από ένα τέτοιο αγγείο. Αυτός είναι ένας ωραίος παναθηναϊκός αμφορέας που χρονολογεί, είμαστε στα χρόνια του Φιλίππου, είμαστε στο 3ο-4ο αιώνα δηλαδή, και η Παναθηναϊκή Αμφορίση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί οι Μακεδόνες αγαπούν να εισάγουν αττικό λάδι. Ο Παναθηναϊκός Αμφορέας είναι ένας τρόπος, αφορολόγητα ο Αθηναίος να πουλήσει το λαδάκι του στους άλλους. Αυτό είναι. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι Παναθηναϊκοί Αμφορείς. Και επίσης έχουμε κομμάτια γλυπτών. Είναι λίγα, αλλά μπορεί να βρούμε και άλλα. Και έναν ωραίο θησαυρό νομισμάτων. Αυτά είναι ασημένιες δραχμές και τετράδραχμα Αλεξάνδρου και Λυσιμάχου, δηλαδή είμαστε τέλος Αλέξανδρος και λίγο μετά. Έχουμε μία καταστροφή στο γυμνάσιο στις αρχές του 3ου αιώνα, που πρέπει να είναι των Γαλατών, που το 273 κατέστρεψαν και την νεκρόπολη των Εγών. Αυτή ήταν μισθοφόροι του Πύρου και λαιλάτισαν πολλά. Φαίνεται ότι συνεχίζει να ζει, αλλά μάλλον φυτοζωή, και μετά παίρνει τα πάνω της Ιβέρια, και έχουμε και σε εκείνα τα δωμάτια που έχω κυκλωμένα εκεί, έχουμε ψηφιδωτά, βοτσαλωτά, όπως το ανάκτορο. Περιμένουν πρόγραμμα να συντηρηθούν και να γίνουν όπως το δεξί. Ελπίζω να μπορέσουμε τα κάνουμε. Και το άλλο που έχουμε, που σας έλεγα ότι είναι σημαντικό, το νερό, οι λεκάνες, οι μπανιέρες, έχουμε και τέτοιο. Έχουν βρεθεί και αγωγοί. Δηλαδή, η ανασκαφή είναι πολλά υποσχόμενη. Τώρα, να τολμήσω να αρχίσω να σκέφτομαι ότι αυτός ο κύριος που επινόησε την αρχέτυπη πολιτική ιερή αγορά, το αρχέτυπο κτίριο που ενώνει όλες τις λειτουργίες, το πρώτο περιστήλιο πολιτικό, το οποίο μετά έγινε χιλιάδες και πήγε σε όλη την Οικουμένη, να είναι ο ίδιος που να επινόησε και το πρώτο συγκροτημένο γυμνάσιο. Αν τυχαίνει να γίνεται αυτό, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το βέβαιο είναι ότι από τις πόλεις της Ενότιας Ελλάδας, η μόνη που είχε συγκροτημένη παιδεία κρατική ήταν η Θήβα. Αυτή η επιγραφή είναι από τη Θήβα. Και λέει ότι στο γυμνάσιο το Θηβαϊκό μαθαίνανε να τοξεύουν και να ακοντίζουν και να κάνουν τις κινήσεις της φάλαγγας για τον πόλεμο. Αυτή είναι μια επιγραφή από τη Θήβα της εποχής αυτής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Φίλιππος μαθήτευσε εκεί. Πήγε λοιπόν στη Μακεδονία και οργάνωσε τα γυμνάσια κρατικά πια, για να μαζέψει το στρατό και να οργανώσει το κράτος του. Θα ήταν συναρπαστικό. Η δημοκρατία δεν το έκανε, αν το έκανε ο Φίλιππος. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Αμέσως μετά, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εκεί γύρω στο 350-40 το κτίριο, και ταιριάζει και με τις ημερομηνίες που έχουμε για τον Αριστοτέλη. Και αμέσως στο τέλος του 4ου αιώνα, γύρω στο 300, εμφανίζονται γυμνάσια παντού. Μερικά ίσως και πιο πριν, οι Δελφοί είναι πονηροί και θα είναι ψάξιμο
Μήπως έχει κάνει καμία χορηγία ο Φίλιππος εκεί. Πρέπει να το δούμε αυτό. Επάνω είναι το γυμνάσιο των Δελφών, εκεί της Αμφίπολης και το πολύ μεγάλο, το οποίο είναι το μόνο που συγκρίνεται σε μέγεθος με το δικό μας, είναι 30 στρέμματα εκείνο, αν κλείνει γύρω-γύρω. Είναι τούτο, το οποίο είναι 3ος αιώνας Ολυμπία. Έτσι, όχι ένα τυχαίο, το κεντρικό. Εδώ είναι το γυμνάσιο των Δελφών, βλέπετε τη στοά και το χώρο του. Εδώ είναι της Ερέτριας, που είχε και κουζίνα, άρα έχουμε ανδρώνες, συντρώγουν τα παιδιά, αλλά είναι πιο φτωχό. Εδώ είναι της Δήλου και της Πρίνης, γιατί το γυμνάσιο θα γίνει ο κατεξοχήν θεσμός της ελληνιστικής οικουμένης. Βλέπουμε λίγο Ολυμπία, το γυμνάσιο και η Παλέστρα, που είναι κεντρικό σημείο αναφοράς για τον ελλαδικό χώρο. Εδώ είναι η Πρίνη, βλέπουμε Μπανιερίτσες και Παλέστρα. Η Μεσίνη, ο καλύτερος χώρος για να αντιληφθούμε τη λειτουργία του γυμνασίου στην Ελλάδα, σαν αρχιτεκτόνυμα μέχρι τώρα, είναι η Μεσίνη, που έσκαψε ο Πέτρος ο Θέμελης, καλή του ώρα όπου είναι, όλη αυτή η φοβερή δουλειά που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και βλέπετε, έχουμε ένα στάδιο. Τώρα εμένα με τρώει αν έχουμε στάδιο στην Μιέζα και αν έχουμε στάδιο οργανωμένο με πέτρες ή είναι σκέτο χώμα και πώς θα το βρούμε. Και είναι από τα πρώτα πράγματα που θέλω να καταλάβουμε και θα κάνουμε ωραίες γεωδιασκοπήσεις να δούμε μην τυχόν. Γιατί οι κλίσεις του εδάφους, αλλά καταλαβαίνετε, οι μεγάλες στοές αγκαλιάζουν ένα στάδιο εδώ στη Μιέζα. Είναι βέβαια πολύ νεότερο αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε από την Ελλάδα και πάμε με τον Αλέξανδρο στην Ανατολή. Όπως καταλαβαίνετε, ο Αλέξανδρος έχει μία μεγάλη δουλειά να κάνει και είναι αυτό που λέγαμε πριν, να εξασφαλίσει αυτούς τους επιγόνους. Έτσι. Πώς θα εξασφαλίσει τους επιγόνους? Πρέπει να φτιάξει ο καημένος αρκετά γυμνάσια, αρκετές δουζίνες γυμνασίων. Και αν έχω δίκιο, επαναλαμβάνει αυτή τη μορφή της Μιέζας σε διάφορα μέρη. Γιατί αλλιώς πώς είχε το 324 30.000 περσόπουλα να μιλάνε άψογα ελληνικά και να πολεμάνε σαν φαλαγκίτες? Οι Πίσοι ήταν καλοί οι Πέρσες, αλλά πεζοί άσχετοι. Λοιπόν, σε όλη αυτή την έκταση, να φανταστούμε ότι ξεκινάει ο Αλέξανδρος με τα γυμνάσια. Δεν μας το λένε οι πηγές ότι φτιάχνει γυμνάσια, αλλά αφού έχουμε αυτούς, σίγουρα κάπου εκπαιδεύονται αυτοί. Και αυτό είναι το πρώτο του μέλημα, η εκπαίδευση των επιγόνων. Τώρα, η ένταξη των επιγόνων κόστησε στον Αλέξανδρο όλα αυτά που είπαμε, στο τέλος της ζωής του, έτσι. Πέθανε ο Αλέξανδρος. Κλαίμε ότι ο Αλέξανδρος πέθανε και το έργο του σταμάτησε. Είναι ανοησία. Το έργο του Αλέξανδρου συνεχίστηκε όσο κανενός άλλου. Να είναι καλά οι φίλοι του από τη Μιέζα, εκείνος ο Πτολεμαίος και ο Σέλευκος. Εμείς με τον Παναγιώτη αγαπάμε πιο πολύ τον Σέλευκο, αλλά και ο Πτολεμαίος σπουδαίος ήτανε. Λοιπόν, οι οποίοι το συνέχισαν και αυτό το πράγμα έγινε καθεστώς. Πώς έγινε καθεστώς? Βλέπετε, καταρχήν είναι οι φαντάροι που έχουν πάει μαζί τους. Έτσι, οι φαντάροι, οι Μακεδόνες και λοιποί Έλληνες και οι μισθοφόροι Έλληνες που δούλευαν για τους Πέρσες και ήταν οι σκληρότεροι αντίπαλοι του Αλέξανδρου, γίνονται κληρούχοι στις νέες πόλεις. Ο Αλέξανδρος ιδρύει κατά τον Πλούταρχο 70, κατά άλλους 49, 16 τις έχουμε σίγουρες Αλεξάνδριες. Και αυτή τη δουλειά τη συνεχίζει ο Σέλευκος. Θα δούμε αμέσως τα κόκκινα των πόλεων. Λοιπόν, οι φαντάροι που δεν γυρίζουν πίσω και γίνονται κληρούχοι στις νέες πόλεις, είναι καταρχήν μια μαγιά. Αυτοί παντρεύονται, κάνουν παιδιά. Τα παιδιά τους είναι μεικτά παιδιά. Οι μάνες είναι Περσίδες, Βακτριανές, όπως και ο γιος του Αλέξανδρου, ο μικρός, και εκείνος μεικτός ήταν. Και ο γιος του Σέλευκου, ο Αντίοχος. Διγενής ήταν κι αυτός. Λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι, οι ντόπιοι που ενσωματώνονται στις πόλεις, γιατί οι πόλεις είναι ενεργητικά, οικονομικά κύτταρα, θέλουν όλοι να είναι εκεί. Έχει δουλειά, έχει καλή ζωή, έχει ψωμί και έχει και γυμνάσιο. Και το γυμνάσιο υπόσχεται ό,τι και σε εμάς πριν από 100 χρόνια που όλοι θέλαν να σπουδάσουν για να γίνουν κάτι, να ανεβούν κοινωνικά, να ανεβούν πραγματικά, να αποκτήσουν σεβασμό. Το ίδιο συμβαίνει και τότε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το γεγονός ότι τα γυμνάσια της Οικουμένης παράγουν τους καλούς στρατιώτες που θέλει ο βασιλιάς, τους καλούς πολίτες που θέλουν οι πόλεις και τους αστούς με σεβασμό προς τον εαυτό τους,
που θα είναι οι ίδιοι. Και τα γυμνάσια συνεχίζουν και αφού διαλύονται τα ελληνιστικά κράτη και ας πούμε στην Αίγυπτο της Ρωμαϊκής εποχής οι απογυμνασίου απολαμβάνουν φορολογικών απαλλαγών. Τα ξέρουμε πολύ καλά, την έκδοτη ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πολλές επιγραφές. Τώρα, το γυμνάσιο αποδεικνύεται ο μοχλός, ο βασικός, από τη μία η πόλη, αλλά δεν υπάρχει πόλη χωρίς τουλάχιστον ένα, συνήθως έχουν παραπάνω γυμνάσια, ο βασικός μοχλός της δημιουργίας της ελληνιστικής οικουμένης. Όχι πια κόσμος, κόσμος είναι το σύμπαν, το στολίδι του Θεού από το κοσμό, τον φτιάχνει ο Θεός. Η οικουμένη, ως ένα συγκροτημένο όλων αχανές, είναι αυτό που κατοικούν οι άνθρωποι, ο χτισμένος χώρος. Είναι δηλαδή το σύμπαν που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Ο ελληνιστικός κόσμος είναι πολύ ανθρωποκεντρικός. Εδώ λοιπόν είναι οι πόλεις που υπάρχουν πριν. Εδώ είναι γεμίζει κόκκινες Αλεξάνδριες. Ας πούμε το Καράτσι εκεί κάτω είναι μία Αλεξάνδρεια. Εκεί στα Πάταλα είναι οι εκβολές του Ινδού κάτω. Και μετά έρχεται ο Σέλευκος και κάνει χαμό στη Συρία και κάνει τη Μακεδονία της Συρίας. Αντιόχειες, Σελεύκειες, Πέλες, Δία, Έδεσες, Βέρειες, Αιγές, έχουμε και Αιγές, τα πάντα. Και βεβαίως παντού γυμνάσια, σας δείχνω του Περγάμου, γυμνάσια πάντα πια, μεγάλα πολύτιμα σπουδαία, σκαμμένα πολλά από αυτά. Εδώ βλέπετε και αναστηλωμένο το γυμνάσιο στο Πέργαμο, το μεγάλο γυμνάσιο. Κοιτάξτε το στάδιο στα Κύβηρα. Ταξιδεύοντας στη Μικρά Ασία, μένει κανείς κατάπληκτος από όλες αυτές τις δομές. Φέτος με το Σύλλογο των Φίλων μας θα πάμε εκεί. Η υπέροχη Στρατονίκια, ελληνιστικό γυμνάσιο, γεμάτο επιγραφές. Αυτό που μας δίνουν αυτά τα γυμνάσια είναι και άπειρους θησαυρούς επιγραφών. Στρατονίκια στην Καρία είναι αυτή. Η Τερμισό στην Πισιδία επάνω στη νότια Τουρκία στα βουνά του Ταύρου. Μιλάμε τώρα για γυμνάσια της εποχής των αυτοκρατόρων. Και προσέξτε, ενώ πια δεν χρειάζονται στρατιώτες, διότι την έχει κάνει τη δουλειά, την κάνουν οι λεγιώνες να φυλάγουν τα σύνορα. Αλλά τα γυμνάσια είναι το κοινωνικό κέντρο. Δηλαδή το γυμνάσιο και το θέατρο είναι το must. Είναι το κλαμπ που πηγαίνουν όλοι και μετά έχουν αναπτύξει τους δεσμούς φιλίας και ο γυμνασίαρχος, αυτός δηλαδή που πληρώνει για τη λειτουργία του γυμνασίου ή για να κατασκευαστεί κάτι, αγάλματα να γίνουν και τέτοια, τα ίδια τα γυμνάσια τα πληρώνουν συχνά οι βασιλείς, τα κτίρια δηλαδή, οι ηγεμόνες και μετά οι πόλεις ως σύνολα. Αλλά τη λειτουργία την πληρώνουν πολίτες πλούσιοι και ενδιαφέρον, ακούστε, γυναίκες, έχουμε γυναίκες γυμνασίαρχους. Και συνήθως τα ελληνιστικά χρόνια, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και συνήθως οι γυναίκες γυμνασίαρχοι είναι και προθιέρειες, είναι δηλαδή οι εξέχουσες μορφές της κοινωνίας των πόλεων, που μπορεί να είναι μικρές τώρα, μια πόλη να έχει 5.000 κατοίκους. Αλλά μία γυναίκα είναι γυμνασίαρχος. Έτσι, σπουδαίο. Εκεί που στην Αθήνα δεν έπρεπε να βγει από την πόρτα της και να ακουστεί το όνομά της. Λοιπόν, αυτό είναι το γυμνάσιο στη Σάρδης, το οποίο είναι δεύτερος αιώνας, τρίτος αιώνας μετά, συναρπαστικό κτίριο και σώζεται ως εκεί πάνω. Ένα γυμνάσιο στη Σαλαμίνα της Κύπρου και βλέπετε εδώ και ο λίγον από τον κόσμο του γυμνασίου, γιατί έχει πολλά αγάλματα εκεί. Εδώ είμαστε στην Λαοδίκαια Επιλίκο. Είναι αυτή, πού να σας πω τώρα, κεντρονότια Τουρκία. Μια πάρα πολύ ωραία πόλη των Σελευκηδών. Αλλά βεβαίως γυμνάσια έχουμε και στη Δύση. Ιδού ο λίγον από Πομπία. Και πολλή δουλειά έχει γίνει για τη Δύση από τους συναδέλφους που δουλεύουν εκεί. Και εδώ είναι Κυρίνη, το βασίλειο της Κυρίνης στη Λιβύη. Έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο, εντυπωσιακό ελληνικό γυμνάσιο. Εδώ είμαστε στην Ευρωπό, πάμε στη Συρία. Και θα πάμε, εδώ είναι Άιχανουμ. Αυτό δεν είναι πραγματικό, είναι 3D, γιατί δυστυχώς εκεί με τον πόλεμο και τις φασαρίες στο Αφγανιστάν δεν έχει μείνει τίποτα. Φυσικά δεν ήταν τόσο καλά σωσμένο, αλλά ήταν κάτι. Λοιπόν, από το γυμνάσιο του Άιχανουμ έχουμε αυτόν τον κύριο, ο οποίος είναι ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής του γυμνασίου. Αριστοτελικό πάπυρο, σώζει αριστοτελικό κείμενο. Και έχουμε και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό, είναι μία επιγραφή. Διαβάζεται «Πες ον κόσμιος γίνου». Ιβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτης εύβουλος και τελευτών άλυπος. Είναι ο
οι βασικές εντολές του μορφωμένου ανθρώπου στα ελληνιστικά χρόνια και έχουμε πολύ μορφωμένους ανθρώπους. Αυτή από τα γυμνάσια είναι... Το γυμνάσιο είναι πολύ χαρακτηριστικό πράγμα για την έννοια του ελληνικού πολιτισμού. Και οι καημένοι Βαβυλώνιοι, στις δικές τους τις επιγραφές, αυτοί γράφουν στους ναούς πάντοτε τις ιστορίες τους όπως γράφαν πάντα. Τι γράφουν τώρα? Ότι εκεί κάπου είναι οι πουλίτε. Οι πουλίτε είναι οι πολίτε, οι πολίτες. Οι Έλληνες δηλαδή, οι ελληνόπρεπείς, ας το πούμε. Οι οποίοι αλήφονται με λάδι, σαν τους άλλους πολίτες που είναι στη Σελεύκεια, είναι η Σελεύκεια επί Τίγρη, κοντά στην Βαγδάτη. Και ήδη δηλαδή για τον Βαβυλώνιο, ότι αυτός αλήφεται με λάδι και πάει στο γυμνάσιο, είναι το fix πράγμα ότι αυτός είναι Έλληνας. Και βεβαίως τα γυμνάσια, εκτός από ότι τους μαθαίνουν πόλεμο, κυρίως τους μαθαίνουν γλώσσα. Είναι το κύτταρο που παράγει την ελληνιστική κοινή και κάνει τα ελληνικά να μιλούνται παντού. Και να μιλούνται μέχρι το Πακιστάν και μέχρι την Δυτική Ινδία. Και είναι καταπληκτικό ότι έχουμε μαρτυρίες από κινέζικες πηγές του 8ου και 9ου αιώνα μετά, έτσι, ότι ακόμα τα ελληνικά είναι στις επίσημες γλώσσες της περιοχής. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό πράγμα. Σας έχω μία επιγραφή από την περιοχή της Λαοδίκειας που είναι στα Εκβάτανα κοντά, Χαμαντάν, σήμερα. Και αυτή είναι που τη συντηρήσαμε εμείς στη Φαϊλάκα, στο Κουβέιτ, στην Ίκαρο, το 2009 η ομάδα μου. Μία πολύ σημαντική επιγραφή. Και εδώ στο Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν, το περίφημο έδικτο του Ασόκα, του Ινδού βασιλιά, γραμμένο τρίγλωσσο και ελληνικά για τον βουδισμό. Ρυθμίζει τα θέματα της θρησκείας στο κράτος του και το λέει ελληνικά. Και ελληνικά, σανσκριτικά, αραμαϊκά και ελληνικά. Κοιτάξτε τώρα αυτό το καταπληκτικό νόμισμα που μας έδωσε ο Θόδωρος Αραβάνης για την έκθεση στο μουσείο. Αυτό είναι ένα νόμισμα από την Ελλημαϊδα, δηλαδή τα Σούσα της Περσίας, όπου είναι ένας κύριος Πέρσης, καμασκύρης, με τη γυναίκα του την Ανζάζη, στο ελληνιστικό στυλ ωραία πορτρέτα. Από πίσω ο Δίας, με μία νίκη και το σκύπτρο του, κάτι σαν το Δία της Ολυμπίας, ο Δίας που ήταν στα νομίσματα του Αλέξανδρου δηλαδή, και λέει τα ονόματά τους ελληνικά φυσικά, και μέσα στο κυκλάκι ως τίτλο τιμής γράφει Μακεδόν. Γιατί αυτός ο καημένος θέλει το 74 π.Χ., που δεν έχει πια, έχει καταρρεύσει το βασίλειο των Στέλων, δεν το κάνει για να γλύψει τους Ελευκίδες, δεν υπάρχουν αυτοί, έχουν διαλυθεί, έχουν έρθει οι Ρωμαίοι. Θέλει να λέγεται Μακεδόν. Πόσο σημαντικό και τι σημαντικό είναι το Μακεδόν για τους Πέρσες, μένει να το ψάξουμε. Το γυμνάσιο φέρνει το θέατρο, διότι αυτοί όλοι μαθαίνουν να πηγαίνουν στο θέατρο και να διαβάζουν και να ακούνε και να βλέπουν τραγωδία. Το να βλέπεις θέατρο είναι η υψηλότερη εκδήλωση για τον αρχαίο. Έτσι, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και πηγαίνουν στα θέατρα με πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, είναι must. Αυτό το κάνουμε. Δεν γίνεται να μην το κάνουμε. Είναι όπως πηγαίνανε κάποτε στην όπερα οι upper class στην Ευρώπη. Και λέει ο Πλούταρχος, Αλεξάνδρου την Ασίαν εξημερούντος, έτσι όταν εξημέρωσε ο Αλέξανδρος την Ασία, Όμηρος ειν ανάγνωσμα. Έγινε, διάβαζαν όλοι Όμηρο. Και Περσών και Σουσιανών και Γιοδρόσιων παιδες, τας Ευρυπίδου και Σοφοκλέους τραγωδίας είδων. Και όντως δεν υπάρχει κτίριο, είναι και λόγω της μορφής του, που να βρίσκεις πιο πολύ οπουδήποτε από τα θέατρα. Είναι συναρπαστικό. Στο Άι Χανούμ είχε θέατρο, χάθηκε. Στη Βαβυλώνα έχει. Στα Γάδαρα, στην Πέτρα έχει. Και αυτό είναι το κέρδος του. Πάμε γρήγορα μερικά θέατρα έτσι για να δείτε εικόνες. Το Πέργαμο, από τα σπουδαιότερα. Η Άσος. Εδώ είμαστε ακόμα σε Μικρασία, έτσι. Είναι κοντά σε εμάς, πιο ελληνικές περιοχές. Τερμισσός όμως, επάνω στο βουνό του Ταύρου. Η Λαοδίκεια επί Λύκο, μέσα στα υψίπεδα εκεί της Μικράς Ασίας, τα υπέροχα πάταρα, λύκοι ήταν αυτοί. Μην νομίζετε ότι στη Μικρά Ασία ήταν Έλληνες. Έλληνες ήταν λίγοι στα παράλια. Όλοι μέσα ήταν ό,τι άλλο. Ελληνίστηκαν όλοι με τα γυμνάσια και τα θέατρα, τον Αλέξανδρο και μετά. Έτσι, εδώ τα πάταρα της Λυκίας, το κοινό των Λυκίων. Εδώ πάμε στη Γαλιλαία, Μπεθ Σεάν. Κατεβαίνουμε στη Λατάκια, Λαοδίκεια Ατμάρε. Συρία, στη Μπάσρα. Έλα. Παλμύρα. Βάθη της Συρίας.
η εικόνα της μάσκας της θεατρικής είναι χιλιάδες φορές. Γυρίσαμε για τον ψηφιακό Αλέξανδρο, έχουμε 1000 ώρες βίντεο τραβήξει. Άπειρες είναι, δηλαδή παντού είχαμε θεατρικά προσωπία. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στον κόσμο του θεάτρου, στο σπίτι τους, δίπλα τους, εκεί που κυκλοφορούσαν, στα ιερά, στις αγορές, παντού. Και αυτό είναι υπέροχη Αφροδισιάδα, μία ολόκληρη αγορά, γύρω-γύρω με αυτά τα καταπληκτικά προσωπία που μπορεί κανείς να τα γνωρίσει και χαρακτήρες, να βρει πρωταγωνιστές, όπως αυτήν εδώ την πανέμορφη. Και το άλλο που συμβαίνει είναι ότι οι εικόνες από το θέατρο γίνονται τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Και κυριολεκτικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι αστεί, δεν είναι η πάπλουτη αυτό που έχουμε στο μυαλό, είναι η κανονική μέση αστεί των πόλεων. Αυτά εδώ είναι στο Ζεύγμα. Μία μικρή σχετικά πόλη πάνω στον Ευφράτη που έχει πλημμυρίσει τώρα, είναι στο Μουσείο του Γκαζίαντεπ τα ψηφιδωτά και έχουμε σκηνές από τραγωδίες. Δηλαδή, ζούνε, πατάνε πάνω στις τραγωδίες ή και σε κωμωδίες. Αυτός ο κόσμος γίνεται ο κόσμος της καθημερινότητάς του. Η ψυχή που αναζητάει τον έρωτα. Αυτή η φοβερή ιστορία του έρωτα και της ψυχής η ελληνιστική. Ή εδώ ζούμε με τους θεούς. Μέσα στο πάτωμα του σαλονιού μας είναι ένας Διόνυσος και η τροφή του. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο εν κατακλείδη. Καταλαβαίνετε ότι οι συμμέτοχοι αυτού του πολιτισμού είναι όλοι. Έτσι, δεν υπάρχει κανενός είδους μπαριέρα εθνικού τύπου στον ελληνιστικό κόσμο. Και αυτό είναι κάτι που για μας είναι αδιανόητο. Διότι εμείς έχουμε μεγαλώσει σε κράτη εθνικά, με σύνορα, και έχουμε μεγαλώσει σε θρησκείες μονοδοξικές. Δηλαδή, ο δικός μου Θεός είναι καλύτερος από το δικό σου, τέλος. Ή είναι και ο μόνος. Ή είμαι και ο περιούσιος λαός και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Βέβαια, στα ελληνιστικά χρόνια, λοιπόν, αυτή η κυρία, η οποία είναι μια εξαιρετική ιστορικός, που έχει δουλέψει πάρα πολύ με τους παπύρους τους Αιγυπτιακούς, η Ντόροθι Τόμσον, λέει κάτι πολύ σπουδαίο. Λέει αυτό, ότι τα όρια, όταν ζεις σε μια πόλη, συνυπάρχεις με τους άλλους, τα όρια τείνουν να γίνουν πιο ρευστά. Δεν είναι το χωριό μου και εσείς από το άλλο χωριό και θα σφαχτούμε για τις κότες. Είμαστε στην ίδια πόλη, πάμε στο ίδιο μαγαζί, ψωνίζουμε τα ίδια, πάμε στο θέατρο, παντρεύουμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, το όριο γίνεται ρευστό. Και οι μη εθνικά Έλληνες γίνονται Έλληνες μέσα από τον πολιτισμό. Δηλαδή, η παιδεία, έτσι, γίνεται πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικότητα. Όταν λέμε Έλληνες της Οικουμένης, αν τους κόψεις το αίμα, θα είναι ό,τι και εμείς, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω τι έχω εγώ, από πού είναι το δικό μου το αίμα. Κάπου ήρθε. Αλλά είμαι εδώ Ελληνίδα και αυτό το αγαπώ πολύ. Αυτό εδώ μέσα είναι. Αυτό δηλαδή που είχε πει ο παππούς της Σοκράτης, που έλεγε τα καλά λόγια για τον Φίλιππο, ότι είναι η ελληνικότητα δεν είναι φύση, αλλά διάνοια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το κληρονομείς, πρέπει να το αποκτήσεις, είναι δρόμος. Αυτό λοιπόν, και εδώ είναι που έλεγε ο Παναγιώτης, εγώ αγαπώ πολύ τον Καβάφη, γιατί ο Καβάφης είναι ένας τέτοιος Έλληνας, που μπορεί να εμπεριέχει. Η ελληνικότητα αυτή χωρεί και συγχωρεί. Έτσι, και είναι ένας κόσμος ανεκτικός, που ο ίδιος εσύ μπορείς τη μια να είσαι Αιγύπτιος, να είσαι Κλεοπάτρα δηλαδή με την περούκα έτσι, και μετά να είσαι Κλεοπατρίτσα με τη... θα τη δείτε τώρα, τη βλέπετε, Κλεοπατρίτσα Ελληνής, κοτσάκι, και Κλεοπάτρα με θεά, Ίσης, με την περούκα της. Πτολεμαίος Έλλην, Πτολεμαίος Φαραώ, ο ίδιος άνθρωπος, το πρωί, το βράδυ, το μεσημέρι, το απόγευμα. Αυτός ο κόσμος ανήκει σε όλους αυτούς που μπορούν να έχουν ρευστούς λόγους, να είναι ο βασιλιάς των Κουσάν, ο πρώτος, αλλά να είναι να τον λένε και Ερμαίο. Αυτό είναι συναρπαστικό. Έχουμε έναν τέτοιο στα νομίσματα που έχουμε στη Βεργίνα. Εκείνος κάτω είναι Ινδός, παραδείγματος χάρη. Ο άλλος είναι κάπου μέσα στην Κεντρική Ασία, στη Στέπα. Η άλλη είναι μία Αρσινόη. Και βέβαια, αυτός ο κόσμος ο ελληνιστικός είναι αυτά τα πρόσωπα, έτσι. Είναι το Φαγιούμι, είναι αυτή που εγώ πολύ αγαπώ και δεν χορταίνω να τους βλέπω, που μας κοιτάνε σαν να είναι ζωντανοί και έχουν να μας... αυτοί μας διδάσκουν πράγματα. Αλλά τώρα ποιος έχει κουράγια να ακούσει, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι η πεμπτουσία αυτού που αυτοί μας διδάσκουν είναι αυτό. Ο αντίοχος Θεός, βασιλιάς της Κομαγινής, εκείνο το χαμένο βασίλειο που λέει ο Σεφέρης, που χαιρετάει με ωραία θερμή χειραψία τον Ηρακλή. Ο αντίοχος της Κομαγινής είναι
από μια μεριά Πέρσης, έχει κάτι Μυθριδάτες κάπου πίσω και από την άλλη είναι γιος των από διάφορες λαοδίκες και εγγονές, Στελευκίδης δηλαδή, έτσι, αυτό. Οι κόσμοι που μπορούν να δίνουν το χέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Νομίζω ότι για όποιον δεν πίστηκε από την έκθεση ότι όντως η Χερόνη άλλαξε τον κόσμο, σας φέραμε το βαρύ πυροβολικό για να το αποδείξει. Επειδή, ως συνήθως βέβαια με την Αγγελική, ο χρόνος είναι μια διασταλτική έννοια, μία ώρα είπαμε, το πολύ, θα δεχθούμε δύο ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν βλέπω ο κύριος Μόσχος ήδη έχει μια ερώτηση εκεί. Και η κυρία Παλαγιά μετά. Κλείσαμε με τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κοντάδη, για μια θαυμάσια ομιλία και για την καταιγιστική γνώση με την οποία μας καταπλήξατε. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Ναι. Δεν ακούω τι λέει. Συνεχίζω λοιπόν. Έχω μια ερώτηση. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Αμέσως αυτό νομίζω ότι το άκουσε πάντως. Λοιπόν, αυτό το άκουσα, το ξέρω. Έχω γράψει κιόλας γι' αυτό. Ο τάφος του Αλεξανδρού είναι κάπου στην Αλεξάνδρεια. Νομίζω ότι η κυρία Γκυμνιέ Σορμπέ έχει δίκιο και εγώ εκεί θα τον έψαχνα, κάπου κοντά στον τάφο αυτόν που λέμε του Αλαβάστρου. Είναι ένας θάλαμος ταφικός από τέσσερους μονόλιθους μασίφα λάβαστρο πέτρες, τεράστιες, το οποίο είναι στο Βρούχιο, την αρχαία συνοικία των βασιλείων, των ανακτόρων των Πτολεμαίων. Και εκεί ήταν η τάφη των Πτολεμαίων. Ξέρουμε ότι είναι εκεί ο Αλέξανδρος, δεν είναι πουθενά άλλου. 25 αρχαίοι συγγραφείς δεν μπορεί να λένε λάθος. Και για να αποδείξουμε ότι 25 αρχαίοι συγγραφείς λένε λάθος, πρέπει να βρούμε τον Αλέξανδρο να κρατάει ταμπέλα και να λέει «Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος». Καθόλου τίποτα λιγότερο. Δηλαδή το να φαντασιωνόμαστε ότι κάποιος έκλεψε το σώμα και το πήγε. Ξέρετε, ο Αλέξανδρος δεν είχε νόημα να έχω το σώμα του να το χαϊδεύω. Είχε το νόημα ότι όταν έχω τον Αλέξανδρο, έχω την εξουσία. Άρα όλοι πρέπει να ξέρουν ότι έχω τον Αλέξανδρο. Δεν είναι τον πήρε η μαμά του και τον η μαμά του ότι τη λιθοβολήσαν, τη σκοτώσαν εκεί στην Πίδνα. Ούτε τάφο δεν έχει καημένη. Είναι εκεί, είναι στην Αλεξάνδρεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σε μια πόλη που έχει 15 μέτρα επίχωση, μπάζα, και από πάνω μια καινούργια πόλη, να πας να κάνεις δοκιμαστικές τομές να ψάχνεις. Αλλά να σας πω κάτι. Τι νομίζετε ότι θα βρούμε? Τίποτα. Ξέρετε τι θα βρούμε? Τίποτα. Ένα άθλιο ερείπιο. Διότι όταν πήγα για πρώτη φορά στο Σαραπείο, έμεινα παξιμάδι. Το Σαραπείο ήταν ένας τρομακτικά μεγάλος λίθνος ναός, ένα τεράστιο θηρίο πάνω στο λόφο, από τον οποίο δεν έμεινε μπουκίτσα. Διότι το 380 με 82 μετά Χριστόν κάνανε φασαρίες ο όχλος ο χριστιανικός και τον κατεδαφίσαν κυριολεκτικά. Ο πρώτος που θα διαλύσανε ήταν ο Αλέξανδρος. Ήταν εχθρός, όπως και η Ιπατία. Δηλαδή, ίσως καλύτερα που δεν βρίσκουμε κάτι θλιβερά. Μη φανταστείτε ότι θα βρούμε, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα είναι η Χρυσή Λάρνακα μέσα να μας περιμένει. Και χρυσή σαρκοφάγο την είχε πάρει ο Λάφυρος έτσι κι αλλιώς και είχε βάλει μια γυάλινη. Ναι. Αυτό είναι με τον Αλέξανδρο. Κυρία Παλαγιά. Το λίγο δεν... Yeah.
Βέβαια, εγώ δεν το είπα γιατί το έκανε μετά. Δηλαδή, πήγε πρώτα στη Μιέζα και μετά ήρθε στην Αθήνα και έκανε το Λύκειο. Να σου πω τώρα ένα πράγμα που με πιλατεύει τελευταία καινούριο. Είναι ο Περίστυλος ή ο Περιστήλιος που έχει να κάνει με τον Πλάτωνα. Κάτι είχε ο Πλάτωνας στη σχολή, γιατί το Περιστήλιο είναι ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Και τώρα που ετοιμάζω τη δημοσίευση του Ανακτόρου, κάτι γίνεται και με τον Πλάτωνα. Αλλά τι ήταν αυτό, πόσο μεγάλο κτλ. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο μνημείο. Σίγουρα δεν ήταν. Δεν είχαν λεφτά αυτοί να κάνουν αυτό που κάνει ο Φίλιππος με το Περιστήλιο. Αλλά αυτό με τον Αριστοτέλη σίγουρα έχει δίκιο. Ο Αριστοτέλης ό,τι βλέπει εκεί, ή το κάνει, το κάνει νόμο, ας πούμε, θεωρία γράφει, ιερή αγορά, ή το κάνει πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί διαβάζουν τον Πλάτωνα και προσπαθούν να κάνουν τον Πλάτωνα ύλη, όπως το Ανάκτορο, ας πούμε, του Περιστήλιο, και μετά ο Αριστοτέλης τα βλέπει, γιατί ζει, και εδώ να είναι αυτός, και τα φέρνει πίσω κάτω. Έτσι νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική, καταρχάς, και όλους εσάς για την παρουσία σας απόψε. Εγώ ευχαριστώ, γιατί έτσι την υπομονή και έβλεπα ότι ακούγατε και αυτό είναι ωραίο.